Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Παρασκευή βράδυ, σας καλωσορίζουμε στις αντιθέσεις. Απόψε βεβαίως είναι μια ξεχωριστή βραδιά για την Greek TV και τις αντιθέσεις. Συμπληρώνονται 32 ακριβώς χρόνια από την ημέρα εκπομπής του πρώτου σήματος της Greek TV. Ταυτόχρονα είναι μια ξεχωριστή ημέρα από την παρουσία ενός εκλεκτού φιλοξενούμενου που τιμά τις αντιθέσεις. Ο Δόκτωρ Μάνος Δανέζης, αστροφυσικός, μέλος του Σώματος Ομότιμων Καθηγητών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι απόψε κοντά μας. Καλησπέρα κύριε Δανέζη. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ για την ανταπόκριση. Θέλω να πω ότι αυτή η βραδιά έχει πολλές συγκυρίες. Είναι 32 χρόνια Greek TV με Μάνο Δανέζη και θέλω να πω ότι η Greek TV πριν 32 χρόνια ξεκίνησε σε έναν ορατό ορίζοντα την Κρήτη, έχει σπάσει αυτό τον ορίζοντα. Απόδειξη αυτού είναι ένα βίντεο μερικά δευτερόλεπτα ενός φίλου της εκπομπής από το Ελσίνκι που μας στέλνει την καλησπέρα. Να τον ακούσουμε τον κύριο Θοδωρόπουλο, παρακαλώ. Καλό σου βράδυ και καλό χειμώνα από Ελσίνκι, Γιώργος Θοδωρόπουλος. Αυτή είναι η δύναμη μιας τηλεόρασης περιφερειακής. Ένας άνθρωπος πριν ξεκινήσει εκπομπή στέλνει το μήνυμά του από το Ελσίνκι απόψε, γνωρίζοντας ότι θα είστε κύριε Δανέζη. Θέλω να ξεκινήσω. Δεν είναι τίποτα η έννοια περιφερειακό κανάλι. Ορίστε. Το περιφερειακό κανάλι, να μην το ξαναπείτε, γιατί είναι ένα μεγάλο κανάλι. Το οποίο έχει πολλαπλάσιους θεατές και πιστούς από ότι έχουν πολλά άλλα τα οποία θεωρούνται μεγάλα. Τι πάει να πει περιφερειακό. Στην Ελλάδα η Κρήτη δεν είναι περιφέρεια. Ήταν, είναι και θα είναι κέντρο. Όπως είναι και όλες οι άλλες μεγάλες πόλεις στην Ελλάδα. Περιφέρεια δεν υπάρχει. Θα το κρατήσω. Ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, γνωστός ως Χάρι Κλίν, λίγο πριν αποχαιρετήσει το μάτι αυτό κόσμο, είχε πει «Ζούμε την εποχή της χαμένης οδού, στον απόϊχο του ασήμαντου που ωραιοποιείται και σχηματοποιείται σε περίλαμπρο και ωραίο, έρμεα αναλυτών, εκτιμητών και μεσαζόντων, διασχίζουμε την ανιδρία των ιδεών, οδηπορούμε χωρίς ίχνος στοχασμού και οραμάτων, διαχρονικοί ναρκισιστές της αθλειότητας και της ασχήμιας που μας περιβάλλει. Και όταν εμφανίζονται κάποιοι οδηπόροι, θέλουμε να τους κατεβάσουμε». Το συμμερίζεστε? Σαν αποτέλεσμα μιας κοινωνίας ενός καταραίοντος πολιτισμού, τα έχουμε πει και σε άλλες συναντήσεις μας πολλές, δεν τα επαναλάβω και σήμερα. Όταν ένας πολιτισμός καταραίει, δεν είναι κάτι γενικό και φιλοσοφικό. Καταραίουν οι δομές του. Δηλαδή, καταραίουν θέματα που αφορούν την επιστήμη, την κοινωνία, την πολιτική, την οργάνωση της κοινωνίας, τη θεολογία. Και όταν λέω θεολογία, μην βάλουμε πάλι χριστιανισμό κτλ. Μιλώ με τη γενική έννοια της θεολογίας. Καταραίουν πάρα πολλά γεγονότα πάνω στα οποία στηρίζεται αυτό που λένε η ευημερία και η ευτυχία του λαού. Όταν έχουμε μάθει ένα λαό ότι η ευτυχία στηρίζεται πάνω σε πράγματα που δεν τον κάνουν ευτυχισμένο, τώρα, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που πιστεύω σε συνωμοσίες. Υπάρχουν κάποιες συνωμοσίες, η συνωμοσία της άγνοιας. Και η άγνοια δεν είναι μεταξύ μόνο της μεσαίας τάξης που δεν έχει πάει σχολείο, ξέρω εγώ, και δεν είναι τα λοιπά. Η άγνοια βρίσκεται μέσα στα πανεπιστήμια, βρίσκεται μέσα στις θεολογίες, βρίσκεται μέσα στο κοινωνικό σύστημα. Δεν είναι όλοι και κακοί. Τους έχουμε μάθει να μην ενημερώνονται, να βλέπουμε μονάχα αυτό που μας συμφέρει, να βλέπουμε μονάχα τα γεγονότα που αποφέρουν κέρδος, κέρδος υλικό, αλλά και άλλου είδους κέρδος. Δεν είναι μόνο τα δολάρια και τα λοιπά και τα χρήματα. Ο άλλος είναι άρρωστος με την εξουσία. Εμείς αναγνωρίζουμε κάποιον άρρωστο που έχει καρκίνο και δεν αναγνωρίζουμε κάποιον που αρρώστησε στο κεφάλι του. Δηλαδή είναι ψυχασθενής, αξιομανής. Θέλει να επιβάλλεται πάνω στους άλλους ανθρώπους. Δεν ακούει κανέναν. Του έχουν μάθει από την οικογένειά του ότι είναι έξυπνος. Έξι ύπνοι. Τέλος πάντων. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί δημιουργούν την κατάρρευση. Θα το συζητήσουμε και τώρα. Αυτό που με ταλαιπωρούσε τώρα από τότε που μιλήσαμε για να βρίσκουμε εδώ σήμερα,
Το θυμάστε, το είχαμε συζητήσει. Μιλάω ειλικρινά ότι είμαστε φίλοι τώρα, παρόλο ότι πρέπει να κρατήσουμε κάποιους ρόλους, ας πούμε, κτλ. Δεν μπορώ να κρύψω ότι συζητάμε και έξω από τον αέρα. Ο κόσμος βρίσκεται σε ένα πανικό. Δεν καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω του. Συμβαίνουν πράγματα τα οποία τον τρελαίνουν. Και μετά του λένε ψεκασμένος. Θα δούμε αν είναι ψεκασμένος. Πρώτα τον τρελαίνουμε και όταν τον τρελάνουμε καλά-καλά, ας πούμε, και τον βάλουμε τέλος πάντων και τον κάνουμε ψυχασθενή, τότε τον ονομάζουμε ψυχασθενή και τον βάζουμε στο δρόμο καίτο μέσα, ξέρω εγώ, στην κλινική. Μα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Άρα λοιπόν, σύγχυση δεν υπάρχει μεταξύ της κοινωνίας που το δηλώνει ότι δεν καταλαβαίνω τι γίνεται γύρω μου. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται γύρω τους επιστήμονες, θεολόγοι, πολιτικοί, δημοσιογράφοι και όλο το πλέγμα των ανθρώπων που φτιάχνουν αυτό που λέγεται δυτικός πολιτισμός και βρίσκεται σε κατάρρευση. Γι' αυτό θα ήθελα ένα πράγμα να συζητήσουμε στην αρχή. Να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Τι είναι αυτό που μας έχουν τρελάνει η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, που δεν είναι τίποτα από αυτά που μας λένε, και τι είναι αυτή η τεχνητή νοημοσύνη που πάλι πάνε να μας τρελάνουν. Πριν από αυτό, θα μου επιτρέψετε να μείνω λίγο σε μια γενικότερη εικόνα. Βεβαίως. Πόσο σύμπαν άραγε μπορεί να χωρέσει, και ρωτάω έναν άνθρωπο που ήταν στο πεδίο της αστροφυσικής. Και είμαι, συνεχίζω να δημοσιεύω. Προφανώς, ενώ αμυγός με την έννοια της διδασκαλίας. Πόσο σύμπαν λοιπόν άραγε χωράει η ακόραστη δύναμη του ανθρώπου για εξουσία. Πόσο σύμπαν. Χωράει. Οι άνθρωποι της εξουσίας δεν χωράνε καθόλου σύμπαν. Για να καταλάβεις το σύμπαν, θα πρέπει να γίνεις ένα με το σύμπαν. Και όταν γίνεις ένα με το σύμπαν, καταλαβαίνεις τη μικρότητά σου, καταλαβαίνεις ότι δεν ξέρεις και όχι το ότι ξέρεις. Καταλαβαίνεις ότι το να εξουσιάζω μια γη που είναι μια κουκίδα μες στο σύμπαν, είναι μια γελιότητα. Να εξουσιάζω τι? Την Αθήνα, τον Πειραιά, την Ελλάδα, τη γη. Η οποία δεν υπάρχει μια ένας κόκκος σκόνης στο σύμπαν μέσα. Τώρα εκδότη ήταν καινούργιο βιβλίο μας και μου ζήτησε ο εκδότης να γράψω ένα οπισθόφυλλο. Ξέρεις, το οπισθόφυλλο το γράφουμε για να, έτσι, να ανεβάσουμε το βιβλίο της πωλήσης του. Και περίμενα να τους γράψω και εγώ τι ωραία πράγματα λέει το βιβλίο μέσα για να το αγοράσουν. Και εγώ τους είπα το εξής. Έγραψε ένα κομματάκι και έγραφα ότι αν θες να καταλάβεις ανθρώπους, που πολλοί έτσι μας λένε, πρέπει να γίνεις εσύ άνθρωπος. Εάν θέλεις να καταλάβεις το σύμπαν, και το λέω σε όσους θέλουν να καταλάβουν το σύμπαν, ασχέτως τίτλων, θα πρέπει όσο μπορείς και περισσότερο να γίνεις ένα με το σύμπαν. Και αν θέλεις να καταλάβεις τι είναι ο Θεός, πρέπει να σπάσεις τον καθρέφτη. Είναι αυτό που λέω ότι αυτό που ζούμε είναι ένα μάτριξ, το αποδεικνύω και με πειράματα, το ξέρουμε εδώ και 100 χρόνια κτλ. Θέλω να πω ότι πρέπει να αλλάξουν όλα. Αυτή δεν είναι μια διαδικασία ούτε αλλαγής κυβερνήσεων, ούτε αλλαγής. Πρώτα είναι μια εσωτερική διαδικασία, γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε και να ξαναγυρίσουμε εκεί που είμαστε κάποτε, που όταν κάναμε κάτι στραβό και το αντιλαμβανόμαστε, ότι κάναμε κάτι στραβό, γιατί πάντα όταν κάνουμε στραβό το αντιλαμβανόμαστε, δεν πρέπει να βρίσκουμε και μια φιλοσοφία για να δικαιολογήσουμε την κουταμάρα μας, ούτε συνεχώς για να δείξουμε το ότι εμείς είμαστε πολύ έξυπνοι και πολύ μορφωμένοι κτλ. Λέμε φταίει κάποιος άλλος. Αλλά να καταλάβουμε πότε φταίμε εμείς και να πούμε φταίω εγώ και συγγνώμη. Να μάθουμε να λέμε δεν ξέρω, να μάθουμε να λέμε συγγνώμη και να λέμε και ευχαριστώ. Αλλά βασικά όταν κάνουμε ένα λάθος, να λέμε συγγνώμη. Μεγάλη κουβέντα. Θέλω να ρωτήσω τον Μάνο Δανέζη και αμέσως μετά θα πάμε σε αυτό που έθεσε ο ίδιος ως ατζέντα από την αρχή της εκπομπής, το εξής. Λέμε αυτή την περίοδο, και το λέμε όχι μόνο δημοσιογραφικά, το λένε όλοι, ότι είναι η εποχή των πολυεπίπεδων κρίσεων γεωπολιτικής, οικονομίας, ενέργειας, τροφής, πολιτισμών, του γίνεστε, του φαίνεστε, του είστε, τα πάντα πολυεπίπεδη κρίση και μάλιστα σε έναν κόσμο που είναι απροσδιόριστος και αβέβαιος. Θυμάμαι ότι στις πρώτες εκπομπές μιλώντας για την κβαντική φυσική, την κβαντομηχανική και τους νόμους. Την κβαντική φυσική. Μάλιστα. Σκέτο. Κβαντική φυσική. Μου είχατε πει, κύριε Δανέζη, ότι θα ξεκινήσουμε από μία παραδοχή. Δεν έχει
τόσο σημασία να εξηγήσεις πώς θα γίνει κάτι, γίνεται, και είναι, το βασικό είναι η απροσδιοριστία και η αβεβαιότητα. Δηλαδή σήμερα είναι κβαντική φυσική κατάσταση, μόνο έτσι ερμηνεύεται. Λοιπόν, όλα αυτά που μου λέτε συμβαίνουν. Συμβαίνουν μέσα στο μυαλό μας. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ούτε πολύ επίπεδα είναι, ούτε τίποτα. Αυτά είναι, δεν είναι συνωμοσίες, ούτε κάποιοι τα λένε γιατί τόσα ξέρω, τόσα λένε. Δηλαδή, όταν ακούμε κάποιους ανθρώπους και λένε τέτοια πράγματα, μην τους δίνουμε και μεγάλη σημασία. Τόσοι είναι, τόσα λένε. Τόσοι είναι. Κασταντάκης τα λέει αυτά. Mm-hmm. Τόσο είναι το μπόι τους. Όχι το ύψος τους. Το ύψος του ανθρώπου σταματάει στο κεφάλι τους. Το μπόι τους αρχίζει από το κεφάλι και πάνω. Και πάλι λέω, Καζαντζάκης, δεν τα πάω εγώ αυτά. Λοιπόν, αυτό ήθελα να αρχίσω να πω, ότι είναι πολύ απλό και αυτό το πολύ απλό ήρθα αποφασισμένο να το πω. Είναι άποψή μου, δεν είπα ότι πρέπει να την ασθενιστεί όλοι, μπορεί να είναι και λάθος. Εγώ θα το πω. Λοιπόν, αυτή η εποχή που ζούμε δεν είναι ούτε τρίτη βιομηχανική επανάσταση, που δεν ξέρουμε καν τι είναι η βιομηχανική επανάσταση, ο μέσος πολίτης, ούτε τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, ούτε τίποτα. Είμαστε στο μέσον μιας μεγάλης αλλαγής, η οποία αυτή η αλλαγή είναι και βιομηχανική, αλλά βασικά είναι πολιτισμική. Δηλαδή, τι εννοώ πολιτισμική? Αλλοιώνει πολλές εκφάνσεις αυτού που λέμε πολιτισμό. Ξαναλέω, όταν λέμε μια βιομηχανική επανάσταση, μια βιομηχανική επανάσταση χαρακτηρίζεται από το είδος της ενέργειας που καταναλώνει. Και μου λένε ότι μπήκαμε μέσα στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, γιατί στην τρίτη τι ενέργεια είχαμε? Είχαμε το πετρέλαιο, άντε στο τέλος το φυσικό αέριο που πετρέλαιο είναι, το αέριο πάνω από το πετρέλαιο. Έτσι δεν είναι? Έχετε δει να έχει αλλάξει τίποτα στις μορφές ενέργειας για το μέσο πολίτη, λέω? Αναγνωρίζω ο μέσος πολίτης ότι έχει αλλάξει τίποτα στην ενέργεια που χρησιμοποιεί ο πολιτισμός? Όχι. Βεβαίως θα μου πει κάποιος ότι μέσα σε αυτή την τρίτη βιομηχανική επανάσταση υπήρχαν σταθμοί πάρα πολύ σημαντικοί. Υπήρξε πυρηνική ενέργεια. Πυρηνική ενέργεια. Ατομική ενέργεια που λέμε. Συμφωνεί. Δημιούργησε κατάσταση, δηλαδή αυτή η ενέργεια τροφοδοτεί τον πολιτισμό μας? Όχι. Κάποιοι, και καλά έκαναν, την ήλεγξαν με έναν τρόπο, ώστε να τους εξυπηρετεί μεν, αλλά επειδή φοβόντουσαν να την διασπάρουν, γιατί η κατάρρευση αυτή του πολιτισμού που είναι μεγάλη, οι εξουσιαστές το ξέρουν ότι καταραίει ο πολιτισμός, έχει αναδείξει χιλιάδες παρανοϊκούς ηγέτες. Άρα ένας παρανοϊκός ηγέτης, όταν έχει μια πυρηνική βόμβα ή τη δυνατότητα της πυρηνικής ενέργειας, θα καταστρέψει τον κόσμο, γιατί είναι παρανοϊκός. Και θα μου πείτε, γιατί τον άφησα τον παρανοϊκό? Γιατί τον συνέφερε? Γιατί όταν κάποιος έχει πετρέλαιο, όταν έχει πρώτες ύλες κτλ., ένας ηγέτης μιας χώρας τριτοκοσμικής, τέλος πάντων, πρέπει να είναι παρανοϊκός για να αφήσει όλους τους άλλους να πάρουν από το λαό του τις πλουτοπαρανοϊκές πηγές και να βγάλει αυτός λεφτά, ξέρω εγώ, και να έχει μεγάλο χαρέμι. Πρέπει να είναι. Άρα αυτούς διαλέγουν. Είναι μια κατάσταση που εγώ δεν θέλω να την κρίνω, απλώς την περιγράφω. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε αυτή την περίοδο που τα βασικά προβλήματα που έχουμε γύρω μας, δηλαδή ανεργία, οι άνθρωποι που βρίσκονται στα σύνορά μας, είτε σαν πρόσφυγες, είτε σαν μετανάστες οικονομικοί κτλ. Κτλ. Εκατομμύρια άνθρωποι. Τα προβλήματα δημοκρατίας. Γι' αυτά όλα τα πράγματα τα οποία μιλάνε μεγάλοι διανοητές σε χιλιάδες βιβλία που εμείς ποτέ δεν διαβάζουμε στην Ελλάδα. Ακούμε μόνο τηλεόραση πια. Καλό να ακούνε το Σαχίνι, αλλά δεν τον ακούμε. Λοιπόν, βρίσκονται σε μια τρίτη βιομηχανική επανάσταση που καταραίει και καταραίοντας αυτή δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η τρίτη βιομηχανική επανάσταση, με τα κοινωνικά συστήματα που έχει δημιουργήσει, με τις επιστήμες που έχει δημιουργήσει, με τον τρόπο που οι επιστήμονες αντιμετωπίζουν τον κόσμο και την επιστήμη τους και τη γνώση και το σύμπαν και όλα αυτά τα πράγματα, καταραίει. Θέλουν, τι κάνουν, να φορτώσουν τα κακά της κατάρρευσης ενός
κακού πολιτισμού, έτσι όπως έχει καταλήξει, να τη φορτώσουν στην πλάτη μιας τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης που ακόμα είναι στα σπάργανα. Και δεν την αφήνουμε να αναπτυχθεί. Θέλουμε πριν ακόμα αναπτυχθεί, δηλαδή το παιδάκι μας που μόλις γεννήθηκε στο μευτήριο, να του φορτώσουμε τα χρέη του μπαμπά τους και του παππού τους. Και να πούμε ότι το παιδάκι μου φταίει και πρέπει να πληρώσει. Θα μας δοθεί ευκαιρία να το συζητήσουμε. Άρα τα μεγάλα προβλήματα, βλέπω το Χάραρι. Ο Χάραρι δεν είναι ο τρελός που θέλουμε να λένε κάποιοι γιατί λέει περίεργα πράγματα. Για να εξηγήσω. Ο Χάραρι ήταν προσκεκλημένος του ελληνικού κράτους σε ένα μεγάλο δημοκρατικό φόρουμ των Αθηνών που λένε. Συζήτησε με τον Πρωθυπουργό. Χίλια δύο πράγματα. Δεν ξέρω ακριβώς τι συζήτησε. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος τον δέχεται ο Πρωθυπουργός να συζητήσει τέτοια θέματα μαζί του, δεν είναι αστοιχείος. Άρα λοιπόν πρέπει να ακούμε τι λέει ο Χάραρι. Ακόμα και αν δεν συμφωνούμε. Γιατί εμείς μας αρέσει να ακούμε μονάχα αυτούς που συμφωνούμε. Και όχι αυτούς που διαφωνούμε. Λοιπόν, αυτός μας μιλάει βασικά, στο μεγάλο μέρος του έργου του, μας μιλάει για τα προβλήματα της τρίτης βιομηχανικής επανάστασης. Θα το συζητήσουμε. Να δούμε πού οφείλεται η ανεργία. Οφείλεται στους κυβαντικούς υπολογιστές, που κάποιοι πριν κάποια χρόνια ήρθαν εδώ πέρα και μου είπαν ότι οι κυβαντικοί υπολογιστές υπάρχουν στο μυαλό του Δανέζη, που είναι μεταφυσικός και θεολογίζω. Ότι την έχετε αρπάξει. Την έχω αρπάξει, ναι. Δεν πειράζει. Δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ. Και όσους, το έχω πει αυτό, σε όσους δεν αρέσουν, ας με ψηφίσουν. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν ζω από αυτό, ούτε με ενδιαφέρει εμένα. Δεν θέλω να γίνω κάτι. Λοιπόν, όταν μιλάμε για την κλιματική πληροφορία, τι σχέση έχει με την πληροφορία των υπολογιστών που κυκλοφορούν γύρω μας? Είναι οι πληροφορίες που μπαίνουν σε αυτόν τον υπολογιστή και έτσι κάνουμε αυτά που κάνουμε? Θα σας δείξω εδώ πέρα, έχω φέρει εδώ γιατί ακριβώς για να μην πούν τίποτα, έχω φέρει τα επιστημονικά άρθρα. Σε μεγάλα περιοδικά, με γραμμένα από τεράστιους ερευνητές που τα βιογραφικά τους είναι όσα τα βιογραφικά των καθηγητών ενός πανεπιστημίου, που ενός από αυτούς. Ένα θα τονίσω μονάχα, ότι αυτά τα οποία κατηγορούσαμε εδώ στην Ελλάδα, ότι είναι μεταφυσικές, κυβαντικοί υπολογιστές, κυβαντική πληροφορία κτλ. Κτλ. Πήραν βραβείο Νομπέλ φέτος. Και οι τρεις νομπελίστες είναι μεταφυσικοί? Όχι. Απλώς, μέσα σε αυτή τη σύγκρουση που συμβαίνει μεταξύ της επιστήμης, του πολιτισμού που φεύγει και του πολιτισμού που μας έρχεται και είναι ακόμα στα σπάργανα, ο νέος αυτός πολιτισμός επαγγέλλεται, και δεν επαγγέλλεται θεωρητικά μόνο, αλλά πειραματικά και μέσα από βιβλιογραφία επιστημονική που εμένα με μάθανε στο Πανεπιστήμιο, ότι όταν δημοσιεύεται πειραματική εργασία σε διεθνή περιοδικά μεγάλου impact factor από διάσημους επιστήμονες, εγώ πρέπει να το σέβομαι. Εγώ δεν ανήκω σε κανένα επιτελείο κομματικό. Εγώ ορκιστή στο Πανεπιστήμιο όταν πήγα να είμαι συνεπής προς την επιστήμη. Και σε κανένα άλλο δεν έχω ορκιστεί για τίποτα άλλο. Λοιπόν, καταραίει η κλασική επιστήμη. Τι δημοσιεύεται δηλαδή, για παράδειγμα? Τι είναι αυτό που, κατά τη γνώμη σας, φέρνει ένα νέο πολιτισμό? Και όταν λέτε πολιτισμό, δεν εννοείται άρα μόνο. Λοιπόν. Ναι, ναι. Εννοείται ένα νέο τρόπο ζωής. Αυτό ακριβώς. Αρχίζω, ναι, από τον παλιό πολιτισμό της τρίτης βιομηχανικής επανάστασης, που δημιούργησε θεολογικές συνθήκες και δόγματα, τα οποία κανένας δεν πιστεύει σήμερα. Και όταν λέω δόγματα και θεολογίες, μην βάζετε μόνο το χριστιανισμό στο μυαλό σας, μιλάω γενικά περί θρησκειών και περί θεολογιών. Καταραίουν τα κοινωνικά συστήματα. Ο μέσος πολίτης τώρα πια γελάει όταν του λες είναι κομμουνιστικό, είναι καπιταλιστικό, είναι έτσι κτλ. Γελάει. Μπορεί να το δέχεται γιατί τον εξυπηρετεί στο συμφέρον το προσωπικό του. Αλλά γενικότερα στην παρέα, στο καφενείο που καθόμαστε όλοι, απαξιώνουν. Για την επιστήμη. Λέμε, ρε παιδιά, τελείωσε. Στο σύμπαν που μελετάμε εμείς, τελείωσε η νευτόνια φυσική. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι χρήσιμη για να χτίζω σπίτια, για να κάνω γέφυρες, να κάνω αεροπλάνα. Δεν την πετάω. Είναι χρήσιμη για τα μικρά συμφέροντα γύρω μου, εδώ πέρα. Μιλάμε ότι η γεωμετρία μου που μαθαίνουμε και μαθαίνουμε μέχρι σήμερα δεν εξυπηρετεί πλέον
τη γνώση την επιστημονική. Έλα όμως ότι αυτή η γνώση παλιά έχει δημιουργήσει ιερατεία, που τα ιερατεία αυτά πάνω σε αυτή τη γνώση έχουν δομήσει την ίδια την ύπαρξή τους, την οικονομική ύπαρξή τους, τις φιλοδοξίες τους, τους εγωισμούς τους. Και έχουν μια ψευδαίσθηση. Έχουν μια ψευδαίσθηση ότι ένας επιστήμονας έγινε μεγάλος γιατί, ξέρω εγώ, κάναμε, και εγώ κάνω 200 papers, 250 papers, με κριτές και τέτοια πράγματα. Ωραία, και τι έγινε, όταν έρθουν οι φοιτητές μου, οι συνεργάτες μου, τα νέα παιδιά που έβγαλα εγώ, οι διδάκτρες τα λοιπά, και μου πούνε, ρε δάσκαλε, τώρα εμείς, μετά 20 χρόνια από σένα, είδαμε ότι αυτά που έλεγες δεν είναι σωστά. Κάποιοι νομίζουν ότι όταν ανατρέπονται βασικά τέτοια ιδεώρια, καταστρέφεται η καριέρα τους, η οποία στήθηκε επάνω σε κάποια πράγματα που σήμερα πλέον δεν τα πιστεύουμε. Δεν υφίστανται. Δεν υφίστανται. Παρ' όλα αυτά μάχονται. Μάχονται κάτι... λοιπόν μέχρι θανάτου, γιατί το άγριο θηρίο όταν πιστέψει ότι αν του αμφισβητήσεις κάτι που λέει, αμφισβητείς την ίδια την ύπαρξή του, αγριεύει και γίνεται θηρίο. Και πάνω στο να υπερασπίσει αυτό που πεθαίνει, λέει κουταμάρες. Αλίμον για ένα επιστήμονα που θα κάτσει να μετρήσει τις κουταμάρες που λένε οι άνθρωποι που νιώθουν, νομίζουν ότι μηδενίζεται η δράση τους αν ανατραπούν κάποια πράγματα που κάποτε είπε. Παρ' όλα αυτά, κύριε Δανέζη, γιατί σας ακούει πολλοίς κόσμος απόψε, θέλω να σας ρωτήσω αν το παλιό είναι σε φάση πλήρους απονέκρωσης. Αυτό λέτε. Δεν είναι. Κυριαρχεί ακόμα. Δεν είναι. Κυριαρχεί ακόμη. Γι' αυτό λέω ότι αυτή η μεσοβέζικη περίοδος, το λέω και εγώ λίγο λόγια έτσι, να λέω και εγώ καμιά κουβέντα που να με ανεβάζει, ας πούμε. Λέω ένας μεσαίωνας. Δεν λέω ότι είναι μεσαίωνας του 1600 και τα λοιπά. Είναι το μέσον. Πιο πίσω πάτε στο μεσαίωνα, από το 1600. Όχι. Στα 1600 καλά πάμε. Μεσαίωνας ήταν ακόμα τότε. Ήταν ακριβώς αυτή η περίοδος που γεννιόταν το καινούριο. Μιλάω για τις επιστημονικές επαναστάσεις και τα λοιπά, και πίσω του ήταν το παλιό. Το παλιό τους έκαιγε για τους επιστήμονες. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Άρα εγώ είμαι ευτυχής, εμένα δεν με καίνε. Μπορεί να με βρίζουν, αλλά δεν με καίνε. Και άμα περιμένω και 10-20 χρόνια, τώρα δεν έχω να περιμένω, λέω παλιά που ήταν, θα πω, αποδεικνύεται ότι όταν μιλάγα για τα ερωτευμένα φωτόνια, δηλαδή για τη σύζευξη, που λέμε την κβαντική σύζυξη και τα λοιπά, που τότε τι γινόταν, είχα τα πειράματα, τα έδειχνα τα πειράματα, τα δημοσιευμένα, που μου δείχναν κάτι περίεργα αποτελέσματα, που δεν μπορούσα να τα ερμηνεύσω αυτά. Αντί να πούμε στις νέες γενιές ότι, ξέρετε παιδιά, εγώ έκανα ένα πείραμα με τα ερωτευμένα φωτόνια, τα συζευμένα, εγώ το είπα ερωτευμένα φωτόνια, γιατί αν δεν τα έλεγα ερωτευμένα φωτόνια, σήμερα δεν θα θυμόταν κανένας. Σήμερα όμως οι πιτσιρικάδες που τότε ήταν στο δημοτικό και τους έλεγα ερωτευμένα φωτόνια, «Α, μου λένε δάσκαλε, είναι πήρα ένας Νομπέλ τα ερωτευμένα φωτόνια». Λοιπόν, επιβεβαιώνεται. Έχετε δει κανένα να ζητήσει συγγνώμη από αυτούς που με λέγανε ότι είμαι μεταφυσικός και ότι είναι παραφυσική αυτή και ότι εγώ δεν είμαι επιστήμονας και όλα αυτά τα πράγματα? Τι να πούνε? Ότι αυτά που έλεγε ο Δανέζης επιβεβαιώθηκαν από ένα Νομπέλ τριών μεγάλων διανοητών και τα λοιπά. Δεν έχουν το έτσι το... Να πούνε, ρε παιδιά, συγγνώμη, δεν το ξέρα. Ή συγγνώμη γιατί μου ξέφυγαν και δύο κουβέντες. Γιατί και εμείς οι επιστήμονες τι νομίζετε, οι άνθρωποι δεν είμαστε? Όταν μαλώνουμε μας φεύγουν ηλεκτρόνια, που λέω. Λέμε ο ένας για τον άλλον, δεν έπαιζε ότι μαλώνουμε κιόλας. Ότι έτσι, λέμε καμιά κουβέντα παραπάνω. Πολύ να πείσουμε κάποιο κόσμο που μας ακολουθεί, αν βάλουμε βουλευτές ή ξέρω εγώ δήμαρχοι να μας ψηφίσουν. Γιατί θα έχουμε βγάλει κακό όνομα, ότι είμαστε παραφυσικοί κτλ. Άμα δεν ενδιαφέρεσαι να εκλεγείς, στα παλιά στα παπούτσια τι σου λένε. Εντάξει. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν. Τα προβλήματα τα μεγάλα που τώρα περνάμε είναι διότι ακόμα το παλιό ανθίσταται. Το αν δεν μπορούν να το πούν για τον Δανέζη που έχει 200 εργασίες, μπορούν να το πούνε όμως για το παιδί μου που έχει ακόμα 5 εργασίες. Το νέο επιστήμονα. Όταν μιλάγαμε λοιπόν για κβαντικές συζεύξεις
που όταν έχω, λέω, οι δύο φωτόνια ή δύο σωματίδια, τέλος πάντων, τα λέω εκλαϊκευμένα. Καλά ξέρω, κάνετε, καλά κάνετε. Ξέρω να τα πω και επιστημονικά και με εξισώσεις. Αλλά εγώ δεν με ενδιαφέρει. Όχι, σας ενδιαφέρει ο πολλής κόσμος. Ο πολίτης, οι συμπολίτες μου γύρω. Όταν τους έλεγα ότι οι πληροφορίες με ταχύτητες τρελές από το ένα μεταδιδόντουσαν στο άλλο, δηλαδή αν πρικοδοτούσα το ένα με κάποιες πληροφορίες, αυτομάτως βρισκόταν στο άλλο, αυτό δεν μπορούσα να το εξηγήσουμε. Το πρόβλημα είναι ακόμα στην αρχή, αλλά λύθηκε. Δημιουργήθηκε λειτουργική σκουλικότρυπα σε κβαντικό υπολογιστή. Από μια Ελληνίδα φυσικότητα διασποράς χρησιμοποίησαν το κβαντικό υπολογιστή του Καλτέχ. Έχουνε, στο Καλτέχ έχουν κβαντικό υπολογιστή από αυτό το μεταφυσικό μηχάνημα, το οποίο χρησιμοποίησε η κοπέλα, η δική μας εδώ πέρα. Θα σας πω και τώρα. Μαρία Σπυροπούλου, του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Καλιφόρνια. Το Καλτέχ είναι... Και αυτό θα αμφισβητήσουμε. Θεολογίζονται και το Καλτέχ. Δημοσιεύτηκε στο Nature. Τι έκανε? Nature. Ναι. Όχι σε ένα τυχαίο περιοδικό. Τυχαίο. Λέω εγώ. Άμα είναι μάγκες, θα πάνε να δημοσιεύσουν. Λοιπόν, όσοι νομίζουν. Και, λοιπόν, τι έκανε η κοπέλα? Έγινε σκουλικό τρυπαϊκή σε πειραματικό. Τώρα, έφτιαξε δύο υποτυπώδεις, τέλος πάντων, δεν θέλω να πω στην επιστήμη μέσα, μελανές σοπές, αλλά το σημαντικό είναι ότι δημιουργήθηκε ένας διάδρομος στο χωροχρονικό συνεχές. Ναι. Αυτό που λέμε υποτυπωδώς γέφυρα Αϊνστάιν-Ρόσεν με τα φυσικά του Δανέζη, που μέσα σε αυτή τη γέφυρα οι πληροφορίες, δεν είπα ότι μπαίνουν μέσα οι αστροναύτες και πάνε στην άλλη μεριά, πληροφορίες, που ακόμα δεν ξέρουμε τι είναι η πληροφορία, οι πληροφορίες μεταδίδονται από το ένα σημείο στο άλλο, με ταχύτητες φοβερές και προσέξτε, χωρίς να μπορεί κανένας να τις χακάρει. Καταλάβατε πώς οι κβαντικοί υπολογιστές θα δουλεύουν. Καταλάβατε ποια είναι η ασφάλεια πληροφοριών. Θα το συζητήσουμε μετά. Το blockchain, το κρυπτονομισμάτων και όλα αυτά τα πράγματα. Μπορεί μέσα από αυτή τη δίωδο, από το δικό σας υπολογιστή, να κάνετε πράξεις και συναλλαγές οποιοδήποτε τύπου, ας μην τις εξειδικεύσω εγώ, συμφωνεί, στον άλλο υπολογιστή χωρίς να μπορεί κανένας να πάρει είδηση. Αυτό δεν είναι καμιά τεχνολογία του Νεύτωνα και της Ευκλήδιας Γεωμετρίας, ούτε καν της γνωστής κβαντικής φυσικής. Η κοπέλα αυτή με μια μεγάλη ομάδα, με έναν υπολογιστή κβαντικό που δεν υπάρχει και είναι μεταφυσικός, με μια άλλη αίσθηση της πληροφορίας, της πληροφορίας που η νεαρή, η πληροφορία του υπολογιστή, έτσι, είναι όρος επιστημονικός που λέμε της πληροφορίας, μεταδίδεται χωρίς να χακάρεται. Ίσως μας βοηθωθεί λίγο ο χρόνος να συζητήσουμε για τα καλά και τα κακά αυτού του πράγματος. Εγώ θέλω... Άρα, ναι, έχει ανατραπεί η επιστήμη με άμεσα αποτέλεσμα να μετατραπεί ριζικά η τεχνολογία που παράγεται από την καινούργια επιστήμη, που όταν παράγεται καινούργια τεχνολογία, παράγεται καινούργια οικονομία. Διότι το πρώτο πράγμα που κάνουμε με τα τεχνολογικά προϊόντα είναι να τα πουλήσουμε και τα αγοράσουμε ή τα αποτελέσματά τους. Άρα, αυτή η καινούργια επιστημονική γνώση έχει γίνει πια τεχνολογία. Δηλαδή έχει περάσει στα πανεπιστήμια, έχει περάσει στις βιομηχανία σε 20 χρόνια. Έχει δημιουργήσει νέα, θα το δούμε, οικονομικά δεδομένα. Να πω μια μεγάλη κουβέντα. Σε 25 χρόνια, το έχω πει εδώ και 2 χρόνια, οι τράπεζες θα έχουν μετατραπεί πάλι σε σαράφικα. Θα το δούμε. Πώς ήταν τα σαράφικα που λέγαμε του Οβριού, που απλώς δανείζαν, κάναν, διάχναν έτσι μικρό τέτοιες κτλ. Θα το δούμε. Γιατί. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αυτή η νέα επιστήμη, η οποία δημιουργεί μια νέα τεχνολογία, την έχει δημιουργήσει πια, μα δεν είναι αυτό, είναι πείραμα. Τη στιγμή αυτή μιλάμε για μια καινούργια μορφή ενέργειας.
Ποιο είναι? Πάρε το. Για σένα το φτιάξα. Λοιπόν, πυρηνική λέει σύνδεξη. Ναι. Είστε και τη επικαιρότητα τι τελευταίε ημέρε. Ολόκληρο πείραμα στι Ηνωμένε Πολιτείε. Δεν θα πω μέσα στη φιλολογία. Γιατί ξαφνικά εκεί που κανένα δεν μίλαγε και δεν μιλάει για το μέσο πολίτη και για το δημοσιογράφο, μόλις δημοσιεύτηκε το αποτέλεσμα σε μεγάλο περιοδικό από την ερευνητική ομάδα, όλοι μιλάνε και όλοι ξέρουν πάρα πολύ καλά. Χιλιάδες έχω δει. Όπου και να διαβάσω. Όντως. 2-24 μου εξηγούν λεπτομερέστατα το τι έγινε. Εγώ δεν μπορώ να σας μιλήσω. Μου ζητήσαν πολλοί δημοσιογράφοι να κάνω εκπομπές για να πούμε για την. Και λέω δεν ξέρω. Πρέπει να πάρω τα επιστημονικά άρθρα, τα δημοσιευμένα, τα οποία δεν τα έχω ακόμα. Να τα διαβάσω, να τα καταλάβω, γιατί δεν τα καταλαβαίνω κιόλα. Πρέπει να τα μελετήσω, να ρωτήσω, να κάνω, να διάξω, για να μπορέσω να βγω να πω δύο κουβέντες, κι αν μπορώ να τις πω τις δύο κουβέντες. Κι αν δεν μπορώ να μην πω τίποτα. Και μου λένε τώρα, να έρθουμε τώρα εδώ πέρα, στο Crete TV, να κάνουμε δύο ώρες εκπομπές για την πυρηνική σύνδεξη. Όλοι μιλάνε, όλοι, κανένας, όλοι θα μιλάνε, ξέρουν τα πάντα. Εγώ δεν ξέρω. Θέλω να διαβάσω για να καταλάβω τι είναι και μετά να μιλήσω. Μα μου πάρει ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, δεν ξέρω. Καλά πώς. Τώρα δεν ξέρετε, ξέρετε, αλλά... Ξέρω, γιατί, ναι. Αλλά εγώ θέλω να το πιστοποιήσω, όπως μου μάθαν στο Πανεπιστήμιο να είμαι ερευνητής, ότι πρέπει να πάρω το paper, να δω πώς έγινε το πείραμα, τι έκανε, τι είπαν ακριβώς, γιατί ακόμα και οι λέξεις που χρησιμοποιεί ο επιστήμονας έχουν μια σημασία. Δεν είναι ούτε δημοσιογραφικές, ούτε φιλολογικές, ούτε φιλοσοφικές οι εκφράσεις τους. Για να μπορώ και εγώ σίγουρα να ενημερώσω τους συμπολίτες μου ότι αυτό έγινε. Είναι καλό ή κακό? Θα σας κάνω μια ερώτηση. Η πυρηνική ενέργεια είναι καλή ή κακή? Αυτό που θα πρέπει να καταλάβει, να καταλάβουν οι συμπολίτες μας, αυτή τη μεσοβέζικη περίοδο, που αυτή η μεσοβέζικη περίοδος θα διαρκέσει δεκαετίες. Δεν αλλάζει αλλάζοντας κυβερνήσεις ή ξέρω εγώ λέγοντας τρελά πράγματα, έτσι για να αρέσουμε στον κόσμο. Θα πάρει πάρα πολλά χρόνια για να γίνει αυτή η μετάβαση, σκληρά χρόνια. Λοιπόν, αυτή τη μεσοπερίοδο, ναι, θα πρέπει να αρχίσουμε σιγά σιγά, όχι να μαθαίνουμε μαθηματικά και φυσικές και επιστήμες κτλ. Οι συμπολίτες μου να καταλαβαίνουν τα πειράματα, ότι αυτό έγινε. Και να μην υπάρχουν καλοθελητές που να του λένε αυτό δεν έγινε και αυτός είναι, λέει, βλακίες. Να καταλάβουν λοιπόν τι έχουμε επιτύχει και δεν το λέμε. Δηλαδή τη στιγμή αυτή έχουμε φτιάξει πυρηνικά όπλα που δεν καταλαβαίνει κανένα, ούτε κανένα ξέρει τι κάνουνε. Διαβάζουμε τώρα οπλικά συστήματα κτλ. Και δεν καταλαβαίνουμε τι λέει. Αυτά είναι τεχνολογία την οποία έχει αποκριθεί. Όταν μου λες για stealth και λέμε το καινούριο, το stealth, πέμπτης γενιάς τα λοιπά, μάθαμε τι είναι το stealth όταν οι Σέρβοι κατέριψαν ένα stealth στο πόλεμο που έγινε εκεί πέρα στην παλιά Ιουγκοσλαβία. Και μάθαμε το stealth. Μάθαμε όμως συγχρόνως ότι αυτό το stealth που κατερρίφθη πέταγε στον ουρανό πριν 30 χρόνια και εμείς δεν το ξέραμε καν. Μου λένε στην Νότια Αμερική ότι βλέπανε επτάμινους δίσκους. UFO, πράγματα κτλ. Κτλ. Ψεκασμένοι άνθρωποι όλοι. Μόλις έπεσε να χρησιμοποιήσω μια έτσι αστιαβόμενη και εγώ το σιδηρούν παραπέτασμα, το πρώτο που κάνανε οι Ρώσοι είναι να πουλήσουν έναν υπτάμενο δίσκο, το εκεί 5, έχουμε φωτογραφίες, τις έχω δημοσιεύσει σε περιοδικά, όλες τις εφημερίες γεμίσανε, νομίζω 10 εκατομμύρια δολάρια, τα σχέδια τα πουλήσανε, που έκανε ακριβώς ό,τι μας διηγούνταν οι αγρότες στη Νότια Αμερική. Έτσι έκανε αυτά τα πράγματα. Εμείς δεν ξέραμε τέτοια πράγματα ότι μπορεί να υπάρχει πτάμινο αντικείμενο. Και τι έκαναν, λέει, πήγαιναν φορτηγά καράβια, το είχα σκεπασμένο αυτό το δίσκο, το σηκώνανε, κάνανε κατασκοπία, δεν ξέρω τι κάνω τώρα εκεί, μην κάτσω να κάνω κι εγώ σενάρια κτλ. Ό,τι γράψανε οι εφημερίδες, τα περιοδικά κτλ. Λοιπόν, το αγοράσανε. Ναι, αλλά οι άνθρωποι που λέγανε ότι βλέπω επτάμινο δίσκο, βγήκανε
ψεκασμένη. Όχι. Μιλάμε τώρα για αυτή τη σύγχρονη επιστημονική περίοδο που ανοίγεται και ακόμα βρίσκεται στα σπάργανα. Μα έχω τον Έλον Μάσκ. Είναι τυχαίος. Τον τρολάρουμε, γιατί τα έχει πάρει κι αυτός. Είναι ο πρώτος πλούσιος στον κόσμο. Εντάξει, τα γυρεύει και ο οργανισμός του. Ναι, θα σας αλλά κάποιος. Κοιτάξτε τι γίνεται. Μπορεί να πουλάω τρέλα, ναι. Αλλά ποιος είμαι για να πουλάω τρέλα. Δηλαδή, έχει ένα Ινστιτούτο επιστημονικό και τεχνολογικό, δίνει 10 δις το χρόνο, φτιάχνει δορυφόρους και διαστημόπλια, τα φτιάχνει, τα εξαπολύει και η NASA του δίνει, έδωσε, του δώσε πρόσφατα τώρα πριν κάνα χρόνο, 1,5, του δώσε άδεια να εξαπολύσει 150 δορυφόρους, τηλεπικοινωνικούς κλπ. Σε ένα τυχαίο τυχαρπαστό, η NASA δεν δίνει 150 δορυφόρους, δηλαδή ένα κράτος για να μπορέσει να αναπτύξει 2 δορυφόρους, η Ελλάδα και η Τουρκία και η Λιπή, πρέπει να φιλήσει κατουρημένες ποδιές. Και αυτό το δώσαν 150. Και εμείς, αστρονόμοι, είδαμε 40-30, γιατί δεν τους έβγαλε όλους, κατά 30, κατά 20 στις εξαπέλη, βγήκαμε έξω από τα τηλεσκόπια μας, πω, δορυφόροι του Έλον Μάσκ κτλ. Λοιπόν, να σας προφορήσω ότι οι 2 δορυφόροι που έχει κατασκοπευτική η Τουρκία, τους κατασκεύασε ο Έλον Μάσκ, τους εξαπέλυσε ο Έλον Μάσκ, επίσημα, με τη σύμφωνη γνώμη της διεθνούς κοινότητας και πετάνε πληροφορίες που μαζεύουν όλοι οι Τούρκοι από 2 δορυφόρους στο Έλον Μάσκ. Δεν τυχαίως. Και μου λέει λοιπόν ο Έλον Μάσκ, μας το έχει δείξει κιόλας, έχει κάνει τα πειράματα μπροστά μας, ότι θέλει να φυτέσει τσιπάκια στο κεφάλι των ανθρώπων. Ναι, το λέει. Όχι, το λέει, το έχει κάνει. Και μάλιστα επειδή έχει τελειώσει τα πειράματά του επάνω σε ζώα, έχει ζητήσει επίσημα από τις ΗΠΑ να του δώσουν το δικαίωμα σε κάποιους ετοιμοθάνατους, τέλος πάντων κτλ., να κάνει και πειράματα πάνω στους ανθρώπους. Αυτά τα γράφουν όλοι. Περιοδικά, εφημερίδες, επίσημα, στην Αμερική, υπηρεσίες, οι επιστημονικές, κάνουν εκθέσεις, τις οποίες διαβάζουμε, όλα αυτά τα πράγματα. Αν και τώρα ένας φουκαράς συμπολίτης μου και πει, κάνε ένα σενάριο. Εντάξει, αφού δεν τον έχω εκπαιδεύσει, μπορεί να κάνει ό,τι σενάριο θέλει. Και πει ότι ξέρεις τι γίνεται, θα γίνει το μετάνθρωπο, θα του βάζουμε τσιπάκια κτλ. Είναι ψεκασμένος. Μα το διαβάζει στα εφημερίδες, στα περιοδικά. Ότι ο Έλον Μάσκ κάνει αυτό το πράγμα. Και του δίνει την άδεια τα αντίστοιχα κράτη να κάνει αυτή τη δουλειά. Γιατί και, το λες ψεκάσματα. Και ο Γκέιτς έχει μπει σε αυτή την ιστορία. Βεβαίως. Από ό,τι πληροφορούμε. Λέγοντας μπορούσαμε ιατρικούς λόγους για όποιους έχουν προβλήματα. Σαφέστατα όλα αυτά τα πράγματα είναι και καλά και κακά. Άρα, ποιο είναι το κρίσιμο εδώ. Εδώ το κρίσιμο είναι το εξής. Για να τελειώσω αυτή τη γενική έτσι τέλος πάντων ναι, τοποθέτηση. Θα πρέπει να αποδεχτούμε κάποια πράγματα τα οποία δεν αλλάζουν. Δηλαδή, η επιστήμη με την τεχνολογία που πηγάζει από την καινούργια επιστήμη θα προχωρήσει, είτε το γουστάρουμε είτε όχι. Ακόμα και στα υπόγεια, κρυφά, η επιστήμη και οι επιστήμονες είναι δοσμένοι. Το ξέρω από πάρτι μου τώρα, δεν είναι. Θα προχωρήσει. Θα προχωρήσουν. Ωραία. Σε ποια κατεύθυνση. Άρα, μην τα βάζουμε ποτέ με την επιστήμη και τις μηχανές, ναι. Γιατί αυτό που κάνει κακό στον πολιτισμό και στους ανθρώπους είναι η χρήση τους. Δηλαδή, αν φτιάξω εγώ ένα ρομπότ της τρίτης βιομηχανικής επανάστασης και του βάλω ένα πρόγραμμα μέσα και του λέω σκότωνε, το σκοτώνει. Άμα του λέω βάζω ένα πρόγραμμα μέσα και του είναι πω... Είναι αυτά τα ρομπότ αστυνομικά, σαν για αυτά ότι... που βλέπουμε τώρα, ναι, δεν θέλω που να... πυροβολούνε. Ό,τι θέλεις. Ναι, ναι. Αν του βάλεις ένα πρόγραμμα και του πεις σώζε, θα σώζει. Για να καταλάβουμε την υποκρισία τη δική μας, των ανθρώπων, και το πώς είναι αυτό που λέω πρέπει να αλλάξουμε εμείς μέσα μας. Δεν τα βάζουμε με αυτούς που βάζουν το πρόγραμμα, που αυτοί είναι οι χρήστες, έτσι. Τα βάζουμε με το μηχάνημα. Το μηχάνημα δεν μπορεί να μου κάνει κακό. Μπορεί το μηχάνημα να με σταματήσει να μην γίνω βουλευτής, να μην γίνω δήμαρχος, να μην γίνω δημοτικός σύμβουλος, να κάνω... Όχι, το μηχάνημα. Αυτός που μπορεί να σταματήσει ό,τι νόμιμο ή παράνομο θέλω, είναι ο χειριστής του. Ή αυτός που το εγκατέστησε το πρόγραμμα, λέτε. Ακριβώς. Άρα λοιπόν τι κάνω, δεν τα βάζω με τους ανθρώπους που κρύβονται πίσω από το μηχάνημα,
Γιατί τους φοβάμαι. Είμαι τρομοκρατημένος. Από αυτούς τους ανθρώπους ζητάω να μου κάνουν τώρα σφέτια. Από αυτούς τους ανθρώπους τους ζητάω να μου κάνουν ό,τι παρανομία θέλω για να τους, μας ψηφίσουν, να τους ψηφίσω. Δεν μιλάω για την Ελλάδα, μιλάω διεθνώς τώρα αυτό το πράγμα, έτσι. Άρα λοιπόν δεν το βάζω με τους αυτούς που καθορίζουν τη χρήση, αλλά με το μηχάνημα που είναι ουδέτερο το μηχάνημα. Θα είναι πάντα ουδέτερο το μηχάνημα. Όσο εμείς δεν μας έχουν ενημερώσει για κάποια πράγματα, θα συνεχίζεται να γίνεται το ίδιο. Άρα αυτός ο φαύλος κύκλος λέτε. Ακριβώς. Και νομίζω έχουμε συζητήσει, όχι on camera, κάτω εκεί στον Πειραιά, τα βράδια τα καλοκαιρινά, μαζευόμαστε εκεί τα βράδια, ο Πειραιάς είναι ακόμα λίγο χωριό και μαζευόμαστε μετά τη μία. Πολλοί άνθρωποι που είμαστε στα σχολεία μαζί, πηγαίνουμε στα γαλλικά μαζί, φίλοι, ποδόσφαιρο και τέτοια πράγματα, παρόλο ότι μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις κοινωνικές, πολιτικές κτλ. Και συζητάμε. Και έθεσα κάποτε, η γυναίκα με εδώ πέρα, να το μαρτυρήσει. Έθεσα ένα ερώτημα. Στους οπαδούς όλων των κομμάτων. Γιατί είμαστε από όλα τα κόμματα εκεί. Ρε παιδιά, αφού είμαστε στα κόμματά σας, το ψηφοδέλτιο που είσαι στο κόμμα σου. Υπάρχουν εξαιρετικοί άνθρωποι. Έντιμοι, τους ξέρεις πυρότες, τους ξέρεις χρόνια, είναι έντιμοι, ηθικοί κτλ. Γιατί πας μόνο και ψηφίσεις τα τσόλια. Η απάντηση, η έντιμη, χωρίς να έχουμε ονόματα, λέει: κοιτάξτε τι γίνεται. Το νόμιμο μπορώ να το κάνω και μόνος μου. Εγώ όταν ψηφίζω κάποιον για να τον στείλω στην εξουσία, είναι για να μου κάνει το παράνομο. Δεν τον κάνω για να μου κάνει τα νόμιμα. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που ψηφίζει κάποιον για να του κάνει τα παράνομα, όταν ο ίδιος αυτός που τον ψήφισε κάνει παράνομα πράγμα, τον καταδικάζει. Μα για το δεν τον ψήφισες, για να σου κάνει τα δικά σου παράνομα. Αυτός θα κάνει για πάρτι. Αυτό του. Είναι μία εκδοχή, θα σας πει κάποιος. Δεν ψηφίζουν όλοι με αυτό το κριτήριο. Ναι, τώρα θα κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας. Τους υπόλοιπους τους λέμε ηλίθιους. Ιδεαλιστές, μεταφυσικούς, ιδεολόγους. Αυτοί που ψηφίζουν με άλλους τρόπους είναι ελάχιστοι, δεν δημιουργούν πλειοψηφίες. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, τις ξέρουμε όλοι μας τώρα. Τι, θεωρείς θέλω ότι να το κρατήσετε. Θα πάω στην πρώτη διακοπή. Έχετε αυτή την ικανότητα ως δάσκαλος να μας βάζετε μέσα στο τρυπάκι της αφήγησης και να τα χάνουμε. Αλλά εγώ πρέπει να μετρήσω και το χρόνο. Σωστό. Το συμβατικό χρόνο, έτσι ναι, ναι, εξηγούμε. Εγώ έχω χάσει το χρόνο. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Υπενθυμίζω ότι απόψε μιλούμε με τον δόκτορα και καθηγητή αστροφυσικής, τον κύριο Δανέζη. Κύριε Δανέζη, θέλω να κάνω μια παρέκβαση εδώ. Ναι, ναι. Και θέλω στη συντροφιά μας να βάλουμε για λίγο έναν εξαιρετικό κύριο που σε αυτό το μετέχνιο, το μεσοβέζικο, προσπαθεί να δει από τα θετικά, δεν είναι τεχνοφοβικός, τα αρνητικά που κάποιοι, όπως είπατε, προγραμματίζουν και όχι τις μηχανές αυτές καθ' αυτές. Είναι διδάκτορας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Είναι ο κύριος Λύκος. Καλησπέρα κύριε Λύκο. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ξέρετε, έχω λίγο τρακ τώρα καθώς συνομιλώ με τον κύριο Δανέζη. Τον πραγματικά το θαυμάζω, τον παρακολουθώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ως μεταπτυχιακός φοιτητής στην Κρήτη, κύριε Δανέζη, θυμάμαι το 1998 ήταν το Στίβεν Χόκινγκ, ο οποίος είχε έρθει, νομίζω, τον είχε καλέσει στο φυσικό τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτη. Σωστά θυμάστε, σωστά. Και μας είχε μιλήσει για τις μαύρες τρύπες. Κύριε Δανέζη, συγγνώμη, αλλά δεν μπόρεσα να τον παρακολουθήσω μετά το πρώτο πεντάλεπτο. Ειλικρινά σας μιλάω. Όμως είχε μια διάβια σκέψης, εξαιρετική. Ήταν απόλυτα λογική. Απόλυτα λογική. Εμείς όμως δεν έχουμε εθιστεί στη λογική. Έχουμε εθιστεί, κύριε Δανέζη, στην εικόνα. Η εικόνα είναι η λογική που εισπράττουμε. Εφόσον το βλέπουμε, άρα υπάρχει. Και δεν πρέπει να πάμε μπροστά πίσω για να το ερμηνεύσουμε. Και το κακό είναι ότι ακριβώς επειδή κάποιοι διαχειρίζονται την εικόνα και συνάμα, όπως είπατε, παράδειγμα τους χάρη ο Έλλον Μάσκ με το Starlink, ελέγχουν την τεχνολογία από πίσω, από τη μια πλευρά, και από την άλλη μας δίνουν την εικόνα, ουσιαστικά μπορούν να πάνε, αν είναι καλοί άνθρωποι δεν είναι, και χωρίς να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες, είτε από κράτη είτε από κοινωνίες,
μπορούν να πάνε στην απόλυτη στην απόλυτη μοναρχία. Βλέπετε τώρα τι γίνεται. Διεξάγεται ένας πόλεμος. Ένας πόλεμος όπου οι ιδιώτες ουσιαστικά παίζουν το υπέρτατο παιχνίδι. Όχι τα κράτη. Οι ιδιώτες. Από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι αυτά τα τεχνολογικά επιτεύγματα για τα οποία μιλήσατε, για παράδειγμα, τι να σας πω, για τα κρυπτονομίσματα, blockchain, είχε μία ανάμειξη και η κυρία Καϊλή. Πρόεδρος της Επιτροπής, δεν σας ακούει, θα παρακαλέσω λιγάκι το ηχείο εδώ, πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα κρυπτονομίσματα ήταν η κυρία Καϊλή που λέτε. Και σε ποια κρυπτονομίσματα, σε κρυπτονομίσματα τα οποία θα μπορούσε να τα εξαργυρώσει στο Κατάρ. Εγώ θα βάλω και μία άλλη διάσταση. Ωραία όλα αυτά τα τεχνολογικά επιτεύγματα. Σίγουρα έχουμε φύγει από την πραγματική οικονομία. Η πραγματική οικονομία έχει φτάσει σε ένα επίπεδο σαν να λέμε δεν μπορεί να δώσει άλλο. Άρα, ενώ οι οικονομίες είναι σε ύφεση, εκμεταλλεύονται αυτά τα τεχνολογικά επιτεύγματα προκειμένου να δημιουργήσουν υπεραξία, άρα για ποιους. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Το δεύτερο είναι το εξής, ότι ακριβώς μέσα από αυτές τις τεχνολογίες, όπου αυτές τις τεχνολογίες μπορούν να δημιουργούν και όθηση συμπεριφοράς, καθώς και εκπαίδευση, ουσιαστικά να δημιουργήσουν μια κοινωνική, το έχουμε ξαναπεί παλιότερα με τον κύριο Σαχίνη, μια κοινωνική πιστοληπτική ικανότητα, μια ατομική πιστοληπτική ικανότητα. Έχετε πει, κύριε Λύκο, ότι στο μέλλον, και θα έχει ενδιαφέρον εδώ, επειδή ανοίξατε και τα κρυπτονομίσματα και την κυρία Καϊλή, και καλά κάνατε, γιατί θα ακούσετε και την άποψη του κύριου Δανέζη σε λίγο, έχετε πει πάντως ότι στο μέλλον λογισμικά τύπου Predator θα μοιάζουν προπατορικά αμαρτήματα ή παιχνιδάκια, διότι εδώ θα πάμε σε πιστοληπτικές μονάδες ατομικού ανθρακικού αποτυπώματος, τροφικού αποτυπώματος και ό,τι συνεπάγεται αυτό. Θέλετε να το πείτε αυτό λίγο, πολύ σύντομα. Κοιτάξτε, θα σας πω πολύ απλά ότι εδώ μιλάμε για ένα σχέδιο κατασκευής συστήματος κοινωνικής εκτίμησης και βαθμολόγησης. Θα έχουμε όλους στόχους. Στόχους για το διοξίδιο του άνθρακα, αν θα πιάνουμε τους στόχους καθημερινά, εφόσον δεν θα υπάρχει ρευστό χρήμα, καταλαβαίνετε ότι όλοι θα λειτουργούν μέσα από κάρτες. Κάρτες οι οποίες τώρα θέλουν να μπουν τα κράτη. Θέλουν να βάλουν στην άκρη τα κρυπτονομίσματα και να μπουν μέσα τα κράτη. Έχει μπει και η Αμερική και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μπαίνουν σε αυτό το παιχνίδι πρώτες από όλες και έχουν μπει και μπαίνει φυσικά και η Κίνα. Άρα μέσα από αυτό θα μπορούμε να ελέγχουμε πόσο εμείς εκπέμπουμε διοξίδιο του άνθρακα. Για παράδειγμα σας λέω. Άρα θα ελέγχεται η τροφή. Και συνεπώς η τροφή, όπως και λέγεται, μέχρι το 2030 θα είναι υποχρεωτική για κάποιους μέσα από πρωτεϊνική κατανάλωση συγκεκριμένων τροφών. Εντομοφαγία, 3D κρέας κτλ. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι με την συνεχή επίβλεψη. Δηλαδή ότι εσύ θα μπορείς σε ένα, ας το πω έτσι, τρόπον την πολύ απλοϊκά σε ένα Excel να παίρνεις κάποιους πόντους. Πώς είναι η πόντη που έχεις σε σχέση με την οδηγική σου συμπεριφορά. Αυτό θα είναι με την κοινωνική σου συμπεριφορά. Έκανες αυτό, πήρες κάποιο πόντο. Δεν έκανες αυτό, δεν παίρνεις κάποιο πόντο. Και αναλόγως να δίνονται επιδόματα ή όχι. Εγώ αυτό το ερώτημα που θα ήθελα να βάλω όμως πάνω απ' όλα στο δάσκαλο τον κύριο Δανέζη. Επιτρέψτε μου αυτή την έκφραση, κύριε Δανέζη, γιατί εμένα είναι υπέρτατο αυτό, πέρα από καθηγητής ή οτιδήποτε. Είναι το εξής. Με ποια ενέργεια θα μπορέσουμε να συντηρήσουμε αυτά τα συστήματα, δεδομένου ότι για κάθε 1,5% αύξηση του ΑΕΠ, εφόσον μιλάμε για καλύτερες κοινωνίες, περισσότερο αναπτυσσόμενες, χρειαζόμαστε 1% περισσότερη ενέργεια. Με ποια ενέργεια? Και αν είναι από το υδρογόνο, όπως είπατε για τη σύνδεξη, η ηλεκτρόλυση υδρογόνου, ποιος θα κατέχει τις βασικές πρώτες ύλες? Προς το παρόν θέλω να βάλω μία άνω τελεία. Θα ήθελα να ακούσω πάρα πολύ. Βεβαίως, τον, βεβαίως. Τον δάσκαλο, τον κύριο Δανέζη. Κύριε Δανέζη. Συμφωνώ σε όλα.
Μόνο που εγώ βρίσκομαι σε άλλο μήκος κύματος. Εδώ πέρα πάμε να αλλάξουμε, μιλάμε για ιστορικές αλλαγές. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε, να έχουμε μια λογική ή να αναζητούμε λύσεις πάνω σε γεγονότα που έχουν συμβεί ήδη, που έχουν καθορίσει την κατάρρευση ενός πολιτισμού και με βάση την εμπειρία μας μέσα σε ένα περιβάλλον κατάρρευσης να δομήσουμε το περιβάλλον του μέλλοντός μας. Άρα λοιπόν, δίνω ένα παράδειγμα. Μιλάμε για τις τράπεζες. Μα να το συζητήσω αυτά που είπατε για τα κρυπτονομισμάτα και τα λοιπά, για τα κράτη και τα λοιπά. Αν ανοίξετε μέσα στο YouTube, συζητάμε με πολύ μεγάλες λεπτομέρειες το τι θα συμβεί εδώ και 3 χρόνια, 4. Όταν μας τρολάρανε. Λοιπόν, άμα θέλετε να το ανοίξω εγώ, να συζητήσουμε για τα κρυπτονομίσματα. Όμως, θα πρέπει οι συμπολίτες μας να καταλάβουν ότι τα προβλήματα όλα που αναφέρατε δεν αφορούν ούτε τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, ούτε τεχνητή νοημοσύνη, ούτε αυτό που έρχεται στο μέλλον. Είναι τα προβλήματα του παρελθόντος που μας ταλανίζουν, διότι ακόμα το παρελθόν κυριαρχεί. Στην επιστήμη, στη θεολογία, στα κοινωνικά συστήματα, στον πολιτισμό αυτόν όπως τον δομήσαμε και καταραίει. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας και εμάς τους ίδιους να ξεπεράσουμε τα προβλήματα, είναι να αντιμετωπίσουμε το μέλλον κρίνοντάς το όχι με αυτά που μας μάθανε από το παρελθόν. Δηλαδή, εξήγησα πριν 2-3 χρόνια με ποιον τρόπο οι τράπεζες θα γίνουν σαράφικα. Και δυστυχώς, δεν θέλω να επαναλάβω πολλά πράγματα, συνέβησαν ό,τι έχω πει. Δηλαδή, όταν μας έλεγαν στην Ελλάδα ότι είναι παράνομα τα κρυπτονομίσματα κτλ. Και όλα αυτά στα χλαμάρες, στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν ήδη 3 ανταλλακτήρια που ανταλλάσσανε κρυπτονομίσματα. Και λειτουργούσαν κανονικότερα και όλοι το ξέρανε. Όταν η κυρία Λαγκάρντ, γιατί πρέπει να προσέχουμε τις μικρές ειδήσεις, με το μεγάλο νόημα, μας είπε, ενημέρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι μην βάζετε μέτρα εναντίον της Ρωσίας. Η Ρωσία εδώ και 10 χρόνια λειτουργεί κρυπτονομίσματα που χρησιμοποιούνται στα κρυπτονομίσματα θα βγάλει πιο πολλά λεφτά μέσω των μέτρων αυτών εναντίον της που έχετε πάρει. Και πραγματικά έτσι είναι, τετραπλασίασε τα κέρδη της σε ρούβλια η Ρωσία. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι το κρυπτονόμισμα δεν μπορεί να κριθεί με τη λογική του νομίσματος, ξέρω εγώ κτλ. Πρώτον, το κρυπτονόμισμα σήμερα ονομάζεται ψηφιακό νόμισμα για να μας μπλέξει με το κρυπτονόμισμα, να μην καταλαβαίνουμε το ίδιο πράγμα. Ότι είναι το ίδιο πράγμα. Πρέπει να λέω όσα θέλω μόνο να λέω, έτσι. Να, βεβαίως, όσα θέλετε, αλλά να σας συντριγκάρω. Η πρόεδρος της Επιτροπής, ναι, που είπε ο κύριος Λυκός και συνεχίζεται, η κυρία Καηλή, ναι, η υπόδικος κυρία Καηλή. Ναι, αλλά με ενδιαφέρουν τα ονόματα. Ναι, εν πάση περιπτώσει, όχι, έχει σημασία. Αυτή ήταν υπεύθυνη η πρόεδρος κρυπτονομισμάτων. Σε ρευστό όμως βρέθηκαν σακούλες, όχι σε κρυπτονομίσματα. Ναι, το άκουσα, κύριε Δανέζη, και τις κάνανε σχόλιο. Ο Ρουμπινίτης το είπε. Εάν θέλουμε, εάν θέλουμε να προχωρήσουμε όλοι μαζί για να αλλάξουμε αυτό που έχουμε, δεν μπορούμε να σταματάμε σε ονόματα. Την κυρία Καηλή δεν την ξέρω. Ξέρω ότι ήταν πρόεδρος. Σιγά μην πιστεύω τώρα ότι η κυρία Καηλή ήταν αυτή η οποία καθόριζε τώρα την πολιτική των κρυπτονομισμάτων και της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί ήταν και της τεχνητής νοημοσύνης και όλων αυτών των πραγμάτων. Δεν είμαι τόσο αφελής. Δηλαδή βρήκαμε μια κοπέλα η οποία αυτή είναι που είναι, την ψηφίσε κόσμο, αυτή είναι, και ότι θα της ρίξουμε τώρα όλα τα προβλήματα των κρυπτονομισμάτων και της τεχνητής νοημοσύνης όπως θέλουν κάποιοι να τα λένε, θα τα ρίξω τώρα στη Γαϊλή. Για το όνομα του Θεού. Δεν έπεται ότι είναι άμυρη, αλλά δεν είμαι εγώ που είναι ο δικαστής να την κρίνω. Έτσι. Και όταν μιλάω για ονόματα, είτε το όνομα είναι ενός κόμματος, ενός πολιτικού, ενός κτλ., αποπροσανατολίζω και πολλώνω την κατάσταση μεταξύ συμπολιτών που πρέπει να συμπράξουν. Γι' αυτό με βλέπετε ότι θα μπορούσα σε όλα αυτά που είπα να βάλω και ονόματα. Και τι τα ονόματα.
σας δηλώνω ότι μέσα στα επόμενα 15-20 χρόνια, όσα ονόματα νομίζετε σήμερα ότι παίζουν ένα ρόλο γενικότερο, δεν θα υπάρχει κανένα. Λοιπόν, ποιο ήταν το σχέδιο, κατά την άποψή μου. Δεν είπα εγώ ότι είμαι προφήτης. Είπα ότι πρώτον η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το είχε πάρει ακόμα, νομίζω το είπα και εδώ σε κάποια παλιά, ότι θα θεσπιστούν κρυπτονομίσματα σε εθνικό επίπεδο ή σε κάποιο συλλογικό επίπεδο. Αποφασίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσοι συμπολίτες μας το ξέρουμε, και όλα τα κράτη, η Αμερική, η Ρωσία, καλά η Ρωσία είναι εδώ πολλά χρόνια τώρα, η Γερμανία, η Αγγλία κτλ. Δουλεύουν κρυπτονομίσματα, τα έχουν έτοιμα να τα βγάλουν, αλλά λέει θα επιτραπεί, προσέξτε, στη μεσοβέζικη περίοδο ψηφίστηκε ένας νόμος που θα επιτρέπει στις τράπεζες να χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα για να τζιράρουν μαύρο χρήμα. Να βγάλουν τα σπασμένα μιας εποχής που έρχεται. Έτσι, επειδή θα χάσουν πολλά, να κερδίσουν τώρα. Αλλά όταν βγάλουμε, λέει, κρυπτονομίσματα οι χώρες, δεν θα επιτρέπονται σε όλες τις χώρες να βγάλουν κρυπτονομίσματα. Πού τα λένε αυτά, θα σας τα δείξω. Δεν τα διαβάζουμε. Μα ούτε άλλος, κύριε... Λέει, μόνο εκείνες οι χώρες οι οποίες σήμερα έχουν το νομικό δικαίωμα να τυπώνουν τα χαρτονομίσματα. Δηλαδή, ακριβώς. Δολάριο, θα υπάρχει κρυπτοδολάριο, ψηφιακό δολάριο. Ευρώ, ποιος βγάζει το ευρώ, η Deutsche Bank, αυτή θα βγάζει και το ευρώ το ψηφιακό. Ξέρω εγώ ποια τράπεζα στη Ρωσία, ποια τράπεζα κτλ. Θα κυκλοφορούν κάποια λίγα από τράπεζες οι οποίες εκδίδουν σήμερα το χαρτονόμισμα. Προσέξτε, οι τράπεζες αυτές θα μπορούν λοιπόν να κάνουν συναλλαγές σε προϊόντα με κρυπτονομίσματα εκτός του τραπεζικού συστήματος. Προσέξτε, δεν έχουμε τρεις τράπεζες στον κόσμο, τέσσερις που θα εκδίδουν. Έχουμε χιλιάδες τράπεζες. Όποιος μπορεί να βγάλει τώρα 500.000 δισεκατομμύριο, κάνοντας διάφορες δουλειές τώρα, μην κάνουμε να το συζητήσουμε, ανοίγει μια τράπεζα. Έτσι δεν είναι. Και μάλιστα έκανα ένα ερώτημα. Με βάση, θα σας πω. Για σκεφτείτε τώρα να πάρουν απόφαση οι τράπεζες αυτές που βγάζουν το νόμισμα ότι πρώτες ύλες και ενέργεια θα τις διαπραγματευόμαστε μόνο με κρυπτονομίσματα εκτός τραπεζικού συστήματος. Εάν από τις τράπεζες αυτές τις μικρές που ανοίγει ο καθένας και μια τραπεζούλα εδώ για να κάνει τα δικά του, τους αφαιρέσεις την κάτω από το τραπέζι εμπορία πρώτων υλών και ενέργειας, σε τι θα μετατραπούν? Θα συνεχίσουν να είναι τράπεζες ή σαράφικα? Μαυραγωρητισμός. Μαυραγωρητισμός δεν απόλυτο. Θέλω τις μεγάλες, ούτε μαυραγωρητισμός, δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν. Τελείωσε, θα κλείσουμε. Αυτό ξέρω πρόβλημα... γιατί συνέβη. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα να κάνουμε 5-6 ώρες και τα λοιπά, να το συζητήσουμε. Λέω όμως ότι εκεί βρισκόμαστε. Και είπα, θα υπάρχουν τα κράτη τα οποία ως ενέργεια θα έχουν την πυρηνική σύνδεξη, 2-3, γιατί θα απαγορεύεται τα άλλα να την έχουν αυτή τη μορφή ενέργειας. Κάποια κράτη που δεν θα μπορούν να έχουν την πυρηνική σύνδεξη, αλλά δεν έχουν και πετρέλαιο κτλ., θα κάνουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με φιλοσοφίες κτλ., κτλ., αλλά για να μπορέσουν να συνεχίσουν να είναι βιομηχανικά κράτη, βλέπε Γερμανία. Και τα άλλα τα μικρά κράτη, μέχρι να τελειώσει το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, θα είναι υπόδουλα του φυσικού, του πετρελαίου και, του αερίου. Τρεις κατηγορίες κρατών. Γι' αυτό σε κάποια διάλεξη που έκανα εδώ στην Κρήτη πριν από πάρα πολλά χρόνια, είναι αναρτημένη, πρότεινε αυτό που είπε ο Ρίφκιν, μεγάλος ως προς το περιβάλλον κτλ. Και είπα
ότι οι χώρες που έχουν πετρέλαιο ή φυσικό αέριο θα πρέπει να κυβερνώνται από ευφυείς ανθρώπους, έτσι ώστε τα κέρδη από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, όποια κέρδη, να επενδυθούν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έτσι ώστε όταν τελειώσει το πετρέλαιό τους και το φυσικό αέριο, να μην είναι υπόδουλες των άλλων κρατών, να έχουν πηγές. Με τη διαφορά όμως, κύριε καθηγητά, ότι δεν μπορούν να υπάρξουν όπως είναι η ΑΠΕ, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Και όταν μιλάμε για ΑΠΕ, δεν μιλάμε για όλες τις μορφές ΑΠΕ, δηλαδή για γεωθερμία δεν μιλάμε στην Ελλάδα. Μιλάμε για, μόνο για ανεμογεννήτριες εισαγόμενες, όπου μέχρι στιγμής έχουμε εξάγει 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ και δεν παράγουμε ούτε μία πτέρυγα εδώ, ούτε μία υλικά. Αυτό είναι το ένα κατάσταση. Το δεύτερο είναι ότι αυτές δεν μπορούν να σταθούν, δεν μπορούν να σταθούν χωρίς ελάχιστη θερμική μονάδα βάσης που είναι υδρογονάνθρακες. Ήδη η Γερμανία βλέπετε ότι κλείνει σύμβαση με το Κατάρ και δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται λίγο τυχαίο. Είμαι και λίγο συνωμοσιολόγος, όπως είπατε και εσείς εδώ πέρα. Όλοι συνωμοσιολόγοι είμαστε όταν σκεφτόμαστε διαφορετικά, out of the box δηλαδή. Ήδη η Γερμανία κλείνει σύμβαση με το Κατάρ. Κλείνει σύμβαση, προσέξτε, με το Κατάρ. Η Γερμανία των 130 γιγαβάτ από ΑΠΕ κλείνει σύμβαση με το Κατάρ για LNG. Για LNG για 12 χρόνια. Και ενώ λέμε μέχρι το 2030, εμείς θα έχουμε περάσει σε άλλες μορφές ενέργειας. Έτσι τουλάχιστον μας λέει η Γερμανία και επιβάλλει και στον Νότο. Και κλείνει για 12 χρόνια 2 εκατομμύρια βαρέλια το χρόνο. Και πάνω εκεί σκάει και το σκάνδαλο. Συζητάτε με μία λογική ενός καταραίοντος κοινωνικού συστήματος. Ενός καταραίοντος επιστημονικού συστήματος που παράγει όλα αυτά τα πράγματα που μου λέτε. Ναι, αλλά... Αν όμως ανοίξω αυτή την κουβέντα για να σας απαντήσω με αποδείξεις, τότε πλέον η συζήτηση που θα κάνω, που δεν έχω καμία αντίρρηση να την κάνω, αλλά δεν την κάνω τώρα με τίποτα, για άλλους λόγους, είναι γεωπολιτική. Μα ακριβώς για αυτό. Άρα λοιπόν επιμένω. Η γεωπολιτική έχει αλλάξει. Δεν υπάρχει πια η Γιάλτα. Έχει αλλάξει η γεωπολιτική. Τα έχω πει και εδώ. Και υπάρχει Μάλτα. Υπάρχει Μάλτα που δεν συζητάει κανένας. Ούτε για το περιβάλλον, ούτε τίποτα, τίποτα δεν μιλάει για τη Μάλτα. Λοιπόν, να προχωρήσω λοιπόν να δείτε μία μικρή απάντηση μέχρι εδώ και δεν θα πάω παρακάτω. Και να αφήσουμε να τελειώσει μετά ο κύριος Λίκος. Βεβαίως. Λοιπόν, τη στιγμή αυτή, για να δείτε πόσα πράγματα δεν ξέρουμε, που υπάρχουν ελεύθερα στο διαδίκτυο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις επιτροπές αυτές τεχνολογίας, τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, κρυπτονομισμάτων κτλ. Έχει συντάξει και έχει ψηφίσει, που έχουμε αποδεχθεί όλα τα κράτη, μια τεράστια νομολογία πάνω σε όλα αυτά τα θέματα. Το ξέρατε? Βεβαίως. Βεβαίως. Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι εγώ έχω γύρω στις 30 σελίδες με νομοθεσία. Τα εργατικά τμήματα την ξέρουν. Οι επιστημονικές ενώσεις ξέρουν. Μα δεν το διαχέουν προς τα κάτω, ακριβώς για να μην μπορούν να συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων. Με ακούτε τι σας λέω. Είναι το όλο πρόβλημα. Εγώ δεν ρώτησα κανέναν για να πάω να τα διαβάσω. Να συμμετέχουν και να κάνουμε. Λοιπόν, όταν κάνουμε κάτι κακό και είμαστε από κάτω, εμείς οι πολίτες, πρέπει να λέμε συγγνώμη. Έπρεπε να το κάνω και δεν το έκανα. Λοιπόν, ένας επιστήμονας, όταν έχω 200 σελίδες νομοθεσία πάνω σε όλα αυτά τα θέματα που μιλάτε, δεν μπορώ να μιλάω φιλοσοφικά. Πρέπει να πάρω την νομοθεσία που αυτές οι επιτροπές έχουν κάνει. Εγώ προσωπικά που δεν είμαι ειδικός, ούτε νομικός είμαι, ούτε ειδικός επιστήμονας, αλλά εγώ ως Δανέζης τα βρίσκω απαράδεκτα όταν τα διάβασα. Γιατί δεν συζητάμε να αλλάξει η νομοθεσία αυτή? Γιατί δεν έχουμε ευρωβουλευτές? Τι εννοείτε απαράδεκτα? Είναι απαράδεκτα παρεμβάσεις επάνω στο νέο που γεννιέται. Για να μπορέσει το παλιό να εγκαθιδρύσει μια κατάσταση τύπου παλιού που δεν θα περάσει, αλλά λέω τώρα εγώ. Στο νέο. Στο νέο. Άρα να ελέγξει τα πάντα και τις κοινωνίες. Άρα λοιπόν, αντί να κάνουμε φιλοσοφίες και να μιλάμε για γεωστρατηγικές, αυτά που λέμε, εδώ πέρα όλο μιλάμε στην Ελλάδα. Να διαβάζουμε,
να ενημερωνόμαστε. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι επιστήμονες που να μην ανήκουν κάπου αλλά μόνο στην επιστήμη τους. Να πάρουμε όλη αυτή την νομολογία που δεν ξέρει καν ότι υπάρχει. Λοιπόν, μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή. Η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες και δράσεις για την αριστεία, για την τεχνητή νοημοσύνη. Ψηφίστηκε αυτό, ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή. Το ξέρετε ότι ψηφίστηκε? Εγώ δεν το ξέρα. Το ξέρετε ότι ψηφίστηκε από όλους τους Έλληνες ευρωβουλευτές? Αυτές όλες οι νομοθεσίες. Εγώ δεν το ξέρα. Και το λέω και λέω συγγνώμη από τους πολίτες μου. Και βλέποντάς τις νομοθεσίες αυτές. Εγώ δεν είμαι ειδικός για να καθοδηγήσω τους συμπολίτες μου. Στους συμπολίτες μου όμως, οι οποίοι μπορεί να είναι διδάκτορες, μπορεί να είναι καθηγητές πανεπιστημίου και να ξέρουν περισσότερα, είναι νομομαθείς κάποιοι, είναι ειδικοί για την ενέργεια ή για το περιβάλλον, θα πρέπει να πάρουν να διαβάσουν και όχι να λένε ότι θέλουν φιλοσοφίες. Και αυτά που διαβάσατε εσείς, τι καταλαβαίνετε από αυτά που διαβάσατε? Είμαι αντίθετος. Δηλαδή δεν μπορεί το παλιό, στο όνομα πραγμάτων του παλιού, γιατί εμάς μας έχουν περάσει ως κεκτημένα, να υποθηκεύσω το μέλλον του παιδιού μου και του γονιού μου. Δεν μπορώ να κάνω, λένε, ρομπότ. Μα η τέχνητη νοημοσύνη δεν είναι τα ρομπότ. Είναι ψέματα αυτό. Τα ρομπότ είναι το τέλος της τρίτης βιομηχανικής επανάστασης, το ακραίο της πληροφορικής. Κύριε Λύκο, να διαβάζουμε πρέπει. Οι επιστήμονες έχουμε, σήμερα φέρουμε μια βαριά ευθύνη πάνω μας. Ο κόσμος δεν μας εμπιστεύεται πια. Μιλάμε πολύ. Δεν οδηγούμε τον κόσμο στο να ψάξει ο ίδιος. Εγώ λέω ότι εγώ μπορώ να κάνω λάθος στην άποψή μου. Λέω πάρτε συμπολίτες μου και διαβάστε τα. Οι συμπολίτες μου δεν είναι χειρότεροι από μένα και δεν καταλαβαίνουν. Μπορεί να έχουν ειδικά πτυχία που εγώ να μην καταλαβαίνω νομικά. Να μην καταλαβαίνω τεχνολογία, να μην καταλαβαίνω μηχανές, να μην καταλαβαίνω άλλου είδους αναγκαιότητες. Γι' αυτό λέω πάρτε να διαβάσετε. Δεν είμαι εγώ ο ξύπνιος που θα σας δώσω τις λύσεις. Τις λύσεις θα τις βρουν οι συμπολίτες μου όταν τους ανοίξω τα μάτια πού να διαβάσουν, πού να πάνε. Δεν είμαι εγώ που θα βρω τις λύσεις. Εγώ είμαι αυτός που θα τους καλέσω να συζητήσουμε. Και όταν ενημερωθούν για όλα αυτά τα πράγματα, που δεν νομίζω κάποιος επιστήμονας έχει διαβάσει όλα αυτά τα κείμενα, είναι χιλιάδες σελίδες. Ούτε εγώ τα έχω διαβάσει όλα. Που όμως θα καθορίσουν τη ζωή μας. Κύριε Λύκο, μία κουβέντα από εσάς. Εγώ θέλω να πω το εξής, ορμόμενος από αυτά που είπε στο τέλος ο κύριος Δανέζης. Κύριε Δανέζη, εγώ καταλαβαίνω ότι η τεχνολογία μπορεί να προχωράει με ηλικιώδη ρυθμό. Κάποτε λέγανε ότι η τεχνολογική επανάσταση προηγείται πάντα και υπάρχει μια διαφορά φάσης με την κοινωνική επανάσταση. Το όχι, θέμα όμως εδώ που τίθεται... Είναι ανάποδα ιστορικά. Πρώτα υπάρχει η επιστημονική επανάσταση αυτό και είπα. Μετά αλλάζουν οι κοινωνίες. Αυτό είπα. Α, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη, νόμιζα το ανάποδο ότι είπατε. Χίλια συγγνώμη, συγχωρείτε. Επανάστασης με την τεχνολογική επανάσταση. Ακριβώς. Πρώτα έρχεται η τεχνολογική επανάσταση και μετά η κοινωνική επανάσταση. Βέβαια. Και πολλές φορές αυτό διαρκεί και δεκαετίες. Το θέμα είναι στο μεσοδιάστημα ποιοι είναι οι κοινωνικοί κανόνες. Τι είπατε προηγουμένως, ποιοι τα ξέρουν αυτά? Δηλαδή πρέπει ο πολίτης ο οποίος δουλεύει 10 και 12 ώρες την ημέρα να ξέρει τι αποφάσεις παίρνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθημερινά και οι οποίες τον αφορούν άμεσα για τα παιδιά του, για το πώς θα μεγαλώσει, το πώς θα βρει δουλειά κτλ. Όχι, εδώ δεν λοιπόν αυτό. Τίθεται θέματα, αφήστε με λίγο να τελειώσω αν θέλετε, τίθεται θέματα βασικής εξάσκησης της δημοκρατίας. Γιατί αν μιλήσουμε ότι μπορούμε να πάμε σε μια κοινωνία των ειδικών, οι οποίοι τα ξέρουν όλα και οι άλλοι δεν πρέπει να ξέρουν τίποτα και εφόσον δεν προλαβαίνουν, δεν ενημερώνονται, άρα δεν μπορούν να συμμετέχουν, πάμε σε άλλου τύπου κοινωνίες, όπου αυτός που ελέγχει την γνώση, άρα και την τεχνολογία, και φυσικά αυτός που πληρώνει για τη γνώση, είπατε το παράδειγμα του Elon Musk, με τα δισεκατομμύρια που δίνει, σημαίνει ότι θα ελέγχει τον κόσμο. Σημαίνει ότι θα ελέγχει την Αμερική, γιατί πολύ απλά έκλεισε το Starlink κάποιες ημέρες πάνω από την Ουκρανία. Εγώ απλά θέλω να κλείσω με το εξής, ότι δεν ξέρω μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Σίγουρα πρέπει να αγκαλιάσουμε την επιστήμη, πρέπει να αγκαλιάσουμε την τεχνολογία, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας την κοινωνία και τον άνθρωπο. Τον ελεύθερο άνθρωπο. Γιατί διαφορετικά, ξέρετε, χάνεται το αυτοπροαίρετο,
χάνεται το εικούσιο, το αυτόνομο της απόφασης που μπορεί να λάβει ο κάθε πολίτης. Εκεί είναι το όλο θέμα. Γιατί αν περνάνε χιλιάδες νόμοι, όπως είπατε, στο Ευρωκοινοβούλιο και δεν γνωρίζει τίποτα ο Έλληνας που ανήκει σε αυτό το Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο δεν έχει καμία θεσμική, έχει θεσμική υπόσταση, δεν έχει καμία διοικητική υπόσταση, δηλαδή να παράγει διοικητικές πράξεις, είναι η Κομισιόν πάρει από όλα. Εκεί λοιπόν τι κάνουμε? Πάντοτε οι κοινωνίες δηλαδή θα ακολουθούν τις τεχνολογικές επαναστάσεις χωρίς να μπορούν να κάνουν τίποτα. Και ξέρετε, οι επαναστάσεις, δεν ξέρω κατά πόσο, να πω και μία, έτσι, έναν όρο που φοριέται αρκετά εντός εισαγωγικών τελευταία, αν είναι αναθεωρητικές ή όχι. Κύριε Λύκο, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάντα. Γεια σας. Κύριε Δανέζη, την αγωνία βγάζει ο κύριος Λύκος ακριβώς για αυτό το μεσοβέζικο που έχετε περιγράψει και η αγωνία, γιατί το είπατε κι εσείς, οι ευρωβουλευτές, λοιπόν, τι κάνουν. Κοιτάξτε. Και εδώ υπάρχει και μια βροχή ερωτημάτων. Θέλω να πω κάτι όμως. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, προσπαθώ να είμαι όσο δυνατόν περισσότερο ευγενής στο λόγο μου απέναντι στους συμπολίτες μου. Μπορώ να είμαι πιο σκληρός. Έχει δίκιο ο συνάδελφος σε αυτά που είπε. Να το εξειδικεύσω λοιπόν και να γίνω σκληρός. Όσοι λέμε ότι είμαστε διανοούμενοι και ότι είμαστε επιστήμονες και ότι σπαταλάμε τη ζωή μας για κάποιο ειδικό θέμα ο καθένας, είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε τον κόσμο. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνει οποιοδήποτε Δανέζη στην τηλεόραση και να μην έχει διαβάσει αυτά τα πράγματα. Πρώτα τα διαβάσει και μετά τα βγει απέναντι στους συμπολίτες του να ενημερώσει. Να ενημερώσει για συζήτηση, όχι να του υποδείξει λύσεις. Άρα λοιπόν, εγώ δεν δέχομαι κανένα διανοούμενο, δίθεν διανοούμενο, γιατί λέω, ο διανοούμενος δεν γίνεται από τα πτυχία, είναι από τον τρόπο ζωής και πώς δρά. Λοιπόν, είμαστε υποχρεωμένοι, πριν μιλήσουμε, όλα αυτά δεν τα έχουμε διαβάσει. Εγώ τα διάβασα και λέω, δεν καταλαβαίνω κάποια πράγματα. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο Δανέζης καλεί όσους νομίζουν ότι θέλουν να μιλήσουν με το σαχίνι, να διαβάσουν. Γιατί εγώ αρνιόμουν στο σαχίνι το φίλο μου να έρθω να μιλήσω. Είναι έτσι? Έτσι. Γιατί ακόμα νιώθω ότι δεν είμαι έτοιμος με το διάβασμα που έχω κάνει. Και είμαι και μεγάλος και δεν ξέρω αν θα αντέξω. Και λέω να συζητήσουμε και δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να πω όμως, θα πω, δεν το έχω διαβάσει όλα αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν ήξερα ότι υπάρχουν. Άρα προτού το διαβάσω και έχω άποψη προσωπική, γιατί δεν μπορώ να διαβάσω τα πάντα, γιατί από όλες αυτές τις σελίδες διάβασα τα κομμάτια που νομίζω ότι μπορώ να τα καταλάβω. Γιατί όταν έκανε εργατική νομοθεσία πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη, τα εργατικά δεν τα ξέρω. Τα νομοθετικά. Καλό λοιπόν, όταν καλώ τους συμπολίτες μου να διαβάσουν, είμαι ευγενής. Δεν καλώ τους συμπολίτες μου αυτούς που με κοιτάνε αυτή τη στιγμή, που αύριο θα πάνε στο μεροκάματο για να πληρώσουν εμένα το διανοούμενο. Να είμαι καθηγητής στο πανεπιστήμιο, θα με πληρώσουν αυτοί. Ή για να βγω εγώ να πουλήσω μούρι στο σαχίνι. Μιλάω για εκείνους που με ακούνε, που θέλουν να λέγονται επιστήμονες, διανοούμενοι και να καθοδηγούν την κοινωνία. Αυτοί πρέπει να τα έχουν διαβάσει. Κύριε Δανέζη, μιας και το είπατε τώρα, εργατικό δίκαιο στην τεχνητή νοημοσύνη. Και επειδή είπατε ότι άλλο η ρομποτική. Ακριβώς. Και άλλο η τεχνητή νοημοσύνη. Ακριβώς. Δώστε μία διακριτή στον πολύ κόσμο και αμέσως μετά το ερώτημα είναι η τεχνητή νοημοσύνη σε σχέση με τον ανθρώπινο βιοϋπολογιστή. Είναι αντίφαση, μπορούν Όχι. να πάνε μαζί. Όχι. Μπορεί να είναι αντίπαλοι. Έτσι τι θέλουν. Έτσι τι θέλουν. Έτσι τι θέλουν. Δηλαδή θέλουν να σκλαβώσουν όπως σκλάβωσε η τρίτη επιστημονική επανάσταση τον εργαζόμενο, το διανοούμενο κτλ. Τον έκανε συμφεροντολόγο, τον έκανε γλύφτη, τον έκανε χίλια δύο πράγματα. Να ξαναγίνουν και καινούργιοι επιστήμονες που θα ξέρουν τα καινούργια πράγματα. Τεχνητή νοημοσύνη συνδυάζεται με την ανατροπή των επιστημονικών ιδεών που ξέραμε μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη όπως την ξέρουμε και θα συμβεί μετά 15-20 χρόνια με την ευτόνια φυσική, με την ευκλήδια γεωμετρία. Δεν ξέρω καν
ούτε με τη σημερινή κβαντομηχανική. Αφήνω τους καινούργιους να το κρίνουν αυτό. Δεν έχει καμία σχέση. Το κρυπτονόμισμα, το ψηφιακό αυτό νόμισμα που μπορούν να φτιάξουν, δεν έχει καμία σχέση με την κλασική επιστήμη, με το κλασικό τραπεζικό σύστημα. Η κβαντική πληροφορία δεν θέλει κανένας να μιλήσει για αυτήν. Ο κβαντικός υπολογιστής, να πάψουν οι διανοούμενοι και οι έξυπνοι να λένε δεν υπάρχει. Γιατί κοροϊδεύουν τον κόσμο. Τους στερούν τη δυνατότητα να καταλάβουν το παιδί τους. Το εγγόνι τους. Άρα η γνώση. Τη γνώση ποιος θα την προσφέρει. Ο εργαζόμενος αύριο που θα πάει στη δουλειά του και θα είναι πτώμα. Αλλά εγώ έχω μια ευθύνη, γιατί όταν κάνω διαλέξει όλα αυτά τα θέματα που είναι δύσκολα, ο κόσμος, ο πολίτης, 300, 300, 500 άτομα δεν είναι διανοούμενοι, είναι εργαζόμενοι. Την άλλη μέρα να πάνε να δουλέψουν για να βγάλουν τους μισθούς των διανοούμενων. Λοιπόν, οι διανοούμενοι αυτή τη στιγμή πρέπει να λάβουν τις ευθύνες τους. Δεν είναι δυνατόν. Θύμωσα. Καλά κάνατε. Δεν είναι δυνατόν αυτοί που λέγανε δεν υπάρχουν κβαντικοί υπολογιστές και δεν καταλαβαίνουν τι είναι η κβαντική πληροφορία, τα αρνούνταν όλα, τη στιγμή αυτή να βγαίνουν για να μου πούνε τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη και είναι η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Και να μου συζητάνε για τα αποτελέσματα τα πειραματικά που έβγαλαν οι συνάδελφοι, και είναι και Έλληνες συνάδελφοι, στα ξένα πανεπιστήμια, σε διεθνή περιοδικά κτλ., με κβαντικούς υπολογιστές που είχαν αρνηθεί ότι υπάρχουν. Και αυτοί να μου βγαίνουν να ενημερώσουν το λαό. Εγώ λέω δεν ξέρω. Πείτε μου λοιπόν, και βγήκε και η οργή και εγώ την καταλαβαίνω. Πείτε μου λοιπόν, ποιο είναι το κρίσιμο εδώ. Το κρίσιμο είναι να αφήσουμε το νέο να γεννηθεί. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ. Το νέο γεννιέται μέσα από φρικτές διαδικασίες. Αλλά πάντοτε κερδίζει. Για να κερδίσει πρέπει να θυσιαστούν πολλοί επιστήμονες, διανοούμενοι, ποιητές, άνθρωποι, παπάδες, ό,τι θέλεις πες. Εάν δεν θυσιαστούν αυτοί και κρυβόμαστε πίσω από τα ντουβάρια, το νέο απλώς θα αργήσει. Και αυτό το οποίο φοβάμαι είναι ότι η ιστορία μου διδάσκει ότι αυτή η σύγκρουση μεταξύ παλιού και νέου κάποια στιγμή γίνεται ματηρή. Γιατί εμείς μπορεί να σκεφτόμαστε τον ουμανισμό και τον άνθρωπο, κάποιοι δεν ήταν ενδιαφέροντοι για τον άνθρωπο. Οι άνθρωποι είναι στρατιωτάκια. Μπορούμε να τους σκοτώνουμε, να τους βιάζουμε. Αρκεί τα συμφέροντά μας να μεγαλώσουν. Λοιπόν, αυτές οι διαιρέσεις του κόσμου σε κόμματα, παπλώματα και δεν ξέρω τι, είναι πάρα πολύ καλές, εάν πίσω από αυτές υπάρχει μία λέξη, ο άνθρωπος. Πίσω από κάθε πρόβλημα, η απάντηση κάθε προβλήματος, δεν είναι δικό μου αυτό, είναι ο άνθρωπος. Άρα πρέπει να ξέρουμε ότι αν θέλουμε να αλλάξει η κοινωνία, αντί να βγάζουμε λογίδρια φιλοσοφικά κτλ., πρέπει αυτά που λέμε να τα αποδεικνύουμε με τη ζωή μας. Κύριε Δανέζη, θα πάω στο επόμενο διάλειμμα και υπάρχουν πολλά ερωτήματα τηλεθεατών. Μου λένε εδώ. Εγώ να δεις πόσα ερωτήματα έχω. Αυτό το Metaverse είναι το σύγχρονο Matrix. Σας θυμίζω ότι όταν πριν 15 χρόνια μιλήσατε για το κοινωνικό Matrix εδώ, έγινε το έλα να δεις. Το φυσιολογικό Matrix. Και είπα ότι και εμείς είμαστε Matrix. Μάλιστα. Και ο κόσμος που είναι δίπλα μου. Ό,τι βλέπω εγώ είναι Matrix. 450 διαλέξεις έχω για να αποδείξω με πειράματα. Μου το λέει ο Einstein, τον οποίο δεν μας αρέσει. Μου το λέει νευροφυσιολογία, πειράματα. Και λέω και, μου λένε μερικές φορές γιατί λαϊκίζεις κιόλας. Και λέω, ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνετε ότι εκεί έξω δεν μυρίζουν σουβλάκια στο σύμπαν. Έτσι, ούτε υπάρχει γλυκό, πικρό κτλ. Είναι κατασκευάσμα του μυαλού μου. Δεν υπάρχουν χρώματα, δεν υπάρχουν τίποτα. Υπάρχει ένας ωκεανός, όχι ενέργειας, γιατί έχω βαρεθεί πια. Αυτά για την ενέργεια και την ύλη τα έλεγα πριν από 10 χρόνια, 15, σαν πρώτο μάθημα.
Τώρα πια έχουμε προχωρήσει. Και λέμε ότι και η ύλη και η ενέργεια γεννιέται από κάτι άλλο. Είναι κβαντικές, λέει, διακυμάνσεις του κενού. Χθες μίλαγα, προχθές, πότε ήτανε. Στην τελευταία διάλεξη που έδωσα. Χθες. Όχι, χθες, προχθές. Προχθές. Προχθές ήτανε. Όλοι κατάλαβαν όταν συζητάγαμε. Τώρα βέβαια κανένας δεν μπορεί να βρει στο Δανέζι. Γιατί τώρα έχουμε και Νομπέλ να καλύψουν το Δανέζι. Άρα... Μιλήσαμε. Νέα επιστήμη. Ξέρουμε ότι ο εγκέφαλος του ανθρώπου δεν λειτουργεί σύμφωνα με αυτά που ξέραμε σήμερα, αλλά είναι κβαντικές διαδικασίες. Όταν το αποδανέζεις, εντάξει, λογικό είναι γιατί αυτό αποδανέζεις μπορεί να είναι και λάθος. Μα δεν το αποδανέζεις, το λέει ο κύριος Νανόπουλος, το λέει ο κύριος Αντωνίου, ο Γιάννης Αντωνίου, διάσημοι. Παίρνουν Νομπέλ. Όλοι είναι χαζοί. Όλοι δεν καταλαβαίνουν τι λένε. Γιατί δεν πάνε να ρωτήσουν τον κύριο Νανόπουλο να τους πει. Τον κύριο Αντωνίου. Τα λένε οι άνθρωποι. Ποιος τους δίνει σημασία. Γιατί είναι ήρεμοι άνθρωποι. Ενώ ο Δανέζης αντίθεται εύκολα. Πείτε μου λοιπόν, αυτή η πλατφόρμα Metaverse, ναι, τι είναι. Απλώς, ναι, σου λέει, σήμερα κονομάω με το Facebook. Mm. Κονομάω και βγάζω πολλά. Σήμερα όμως ξέρουμε ότι έχουμε περάσει άλλες τεχνολογίες. Να φέρω ένα παράδειγμα. Το έχω πει και αυτό. Ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια ξέρουμε ότι βγαίναν τραγουδιστές να τραγουδήσουν, χαϊδεύανε τους μουσικούς και τα λοιπά, αλλά αλλάζανε το πλαίσιο και δεν ήτανε οι τραγουδιστές, ήταν ολογράμματά τους. Το μάθαμε όταν μας το είπε το BBC και η γαλλική τηλεόραση που έπαιρνε τους... τους πρωθυπουργούς και τα λοιπά. Τους έφερνε και ξέρανε ότι ο πρωθυπουργός ήταν στο τάδε μέρος. Και αυτοί τον εμφανίζανε στο στούντιο. Εδώ δηλαδή εγώ που με βλέπετε και με βλέπουνε, εσείς λέτε ότι είναι ο Δανέζης και αυτό είναι Matrix. Είναι ψευδέστηση. Έχει αλλάξει, άρα σου λέει, ο πλούσιος, ο δισεκατομμυρίουχος που έχει το Facebook. Εγώ σε ενημερώνει, εμάς δεν ενημερώνουνε, αυτοί τα λένε όμως, τα γράφουνε, τα λέει το ίντερνετ. Εμείς περνάμε σε μια άλλη τεχνολογία που ακόμα δεν την κατέχουμε πολύ καλά. Και εγώ μέσα στα επόμενα 20-30 χρόνια ήδη δουλεύω άλλα τεχνολογήματα που το Facebook όταν το ανοίγεις θα βλέπεις τον άλλον ολόγραμμα. Μα λέει, αυτά είναι μυθικά. Μυθικά ήταν για τη γιαγιά μου να της λες ότι μπορεί να βλέπει το παιδί της μέσα από τηλεόραση. Ή να μιλάει με το παιδί της που για να πάει στην Αμερική έκανε 3 μήνες ταξίδι. Να πω και άλλα πράγματα που τα θεωρούσαμε τρελά. Εγώ γεννήθηκα το 49. Όταν γεννήθηκα το 50, μετά τον πόλεμο και τα λοιπά, επαναστάσεις, κομμουνισμοί, οι γυναίκες δεν ψήφιζαν. Κανένας δεν είχε αντιδράσει που δεν ψήφιζαν οι γυναίκες. Να περάσω και σε πιο έτσι φραπάντ που λένε οι Γάλλοι. Τα εργατικά δικαιώματα στη φιλοσοφία και στην μπάρλα γεννήθηκαν στη Ρωσία. Αμφισβητεί κανένας. Τα εργατικά δικαιώματα όμως δεν κατακτήθηκαν στη Ρωσία, ούτε έχουν κατακτηθεί ακόμα, αλλά στην Αμερική. Δεν είμαι σύμφωνος εγώ με το πολίτευμα εκείνο, αλλά εκεί κατακτήθηκαν. Άρα βλέπετε, όσοι αντιλαμβάνονται γρήγορα την αλλαγή του πολιτισμού, κερδίζουν τον πόλεμο. Δηλαδή λέω σε κάποιους, ο καπιταλισμός της Αμερικής, επειδή κατάλαβε ότι ο καπιταλισμός καταραίει, τον αντικαθιστά. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, θα χάσει το επόμενο τρένο. Κρατήστε το. Πάμε στην τελευταία διακοπή για απόψε. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Μάνος Δανέζης απόψε. Κύριε Δανέζη, με βάση αυτά που συζητάμε, προσπάθησα λίγο να ομαδοποιήσω εδώ κάποιες ερωτήσεις. Λένε κάποιοι, αν καταλάβαμε καλά, ο κύριος Δανέζης υποστηρίζει ότι μόνο οι επιστήμονες θα ενημερώσουν τον κόσμο, οι ειδικοί τέλος πάντων. Οι πολίτες τι ρόλο θα έχουν στις κοινωνίες και σε αυτό το νέο, αν κρέμονται συνεχώς από τα χείλη ειδικών. Άλλος, δημοκρατία σημαίνει ο καθένας να έχει πρόσβαση στη γνώση.
στην εποχή που η πρόσβαση στη γνώση είναι πολύ απλή και άμεση. Πώς εξηγείται το έλλειμμα γνώσης από τον κύριο Δανέζη? Άλλος, αν μιλάμε γενικώς να περιμένουμε το νέο ενδοσκοπώντας, θέλω να πω στον κύριο Δανέζη ότι αυτό έχει πει και στον Ταβός ο πρίγκιπας Κάρολος που έγινε βασιλιάς στα πλαίσια του Great Reset. Λέει για μια νέα επανάσταση που θα μας λύσει όλα τα προβλήματα. Πώς? Από μόνη της. Ελπίζω να γίνω και εγώ βασιλιάς. Ναι, ναι, έγινε βασιλιάς μετά, το λέει. Και εγώ μετά θα γίνω βασιλιάς. Λοιπόν, για δώστε μου, γιατί βάζουν και το θέμα της δημοκρατίας εδώ, αλλά και θέτουν και ένα πολύ εύλογο προβληματισμό. Σήμερα ο καθένας έχει μια άμεση πρόσβαση στη γνώση ή δεν έχει πρόσβαση στη γνώση. Κοιτάξτε, έχει άλλα πράγματα. Στην σε άχρηστη υπερπληροφορία. Και στις δυτικές κοινωνίες, αυτές που είναι σήμερα, ό,τι πεις έχει αντίλογο. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ο αντίλογος πηγάζει μέσα από τις εμπειρίες που ζούμε. Για να μπορέσω να περάσω το καινούριο, πρέπει να υπερβώ τις εμπειρίες μου. Είναι αυτή η κουβέντα που κάναμε πριν. Εάν δεν έχω τις δυνάμεις να πολεμήσω σε ανοιχτό πόλεμο σε πεδιάδα, να συγκρουστεί στρατός με στρατό, γιατί οι άλλοι υπερέχουν ακόμα, κάνω αντάρτικο. Βρίσκω άλλους τρόπους να πολεμήσω για να επιβάλλω αυτό το οποίο θέλω, όχι αιματηρούς, άλλους τρόπους. Εμείς έχουμε σκεφτεί σε αυτή την εποχή την περίεργη που έχουμε όλα αυτά τα ερωτήματα κτλ. Να βρούμε άλλους τρόπους να αντιδράσουμε. Και σας ερωτώ, γιατί τώρα να ξεπεράσω και κάποια όρια ευγένειας. Καλά δεν ξέρετε ότι αυτό που κάνω εγώ είναι αντάρτικο? Έχετε εντύπωση ότι εγώ δεν θα ήθελα να έχω κάποια πράγματα που θέλει ο καθένας μας? Μικρά. Έτσι ρε παιδί μου να... Ο καθένας λοιπόν βρίσκει έναν τρόπο δικό του για να κάνει ένα αντάρτικο. Εδώ λοιπόν που λέμε, το είπα προηγουμένως, ο Χάραρη, τον οποίο συνάντησε και ο Πρωθυπουργός και ήταν προσκεκλημένος στο Δημοκρατικό Φόρουμ κτλ, είπε, για να μην πω ότι τα αποδανέζεις, δεν τρώω ξύλο εγώ συνέχεια, η σύγκρουση αυτή την εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης που δεν ήρθε ακόμα και της τεχνητής νοημοσύνης, η σύγκρουση ανάμεσα στη δημοκρατία και στη δικτατορία, την περίοδο της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης στην πραγματικότητα, που δεν έχει έρθει ακόμα αλλά την φέρνουμε, δεν θα είναι πλέον μια σύγκρουση ανάμεσα σε δύο διαφορετικά ηθικά συστήματα, έτσι όπως το βάζουμε, έτσι όπως το ξέρουμε και το μάθημα από τους γονείς μας, αλλά δύο διαφορετικά μηχανικά συστήματα επεξεργασίας δεδομένων. Η δημοκρατία κατανέμει ευρύτερα τις πληροφορίες και την επεξεργασία τους, άρα τις αποφάσεις και τις εξουσίες, ενώ η δικτατορία τις συγκεντρώνει σε λίγα χέρια. Γι' αυτό ζητάω όλοι μαζί να συζητήσουμε. Οι πληροφορίες δηλαδή, οι κβαντικές ή έτσι, πρέπει να συζητηθούν με όλους. Πρέπει να διευρυνθεί η έννοια της δημοκρατίας, η οποία πολλές φορές είναι δικτατορία, να διευρυνθεί. Αλλά, τώρα θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει η δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν
τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο, όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ. Είναι τόσο. Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρώτα για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία. Μάνο Δανέζη, είναι εύκολο σε μια εποχή, πρόσεξε, σε πάω κάπου αλλού, υπερπληθωρισμού στην πληροφορία και σε ανθρώπους, οι περισσότεροι, είμαστε χρήστες, το είπες και εσύ, είμαστε χρήστες, δεν είμαστε γνώστες, πολλές φορές μηχανικοί χρήστες. Είναι εύκολο λοιπόν σε αυτό το νέο που λες, ότι είναι αναγκαίο να γεννηθεί και να μην πεταχτεί το μωρό με τα νερά από το παλιό. Είναι εύκολο να έχεις πρόσβαση σε πληροφορία και γνώση που δεν θα έχει μπουκώσει το δικό σου μυαλό, τη δική σου κριτική σκέψη. Να γιατί το ξεμπουκώσουμε. Είναι εύκολο. Καθόλου δεν είναι εύκολο, γιατί δεν κατάλαβα. Ήταν εύκολο να αντισταθούμε στους Γερμανούς. Ήταν εύκολο να αντισταθούμε σε μύρια όσα προβλήματα. Δεν θυσιάστηκε κόσμος. Σκέφτηκε αυτό το πράγμα. Ναι. Την κατοχή τους λέγαμε εδώ σύλλογους. Είναι αυτούς οι οποίοι τα λέγανε αυτά τα πράγματα. Αλλά είναι εντελώς διαφορετικό από το να σου προσφέρω σήμερα γνώση και πληροφορία. Ναι. Υπερπληροφορία. Πληθωριστικά. Έτσι γινόταν και άχρηστη πληροφορία. Έτσι γινόταν και στην κατοχή στους δοσύλλογους. Προσφέρανε οι Γερμανοί όλα. Ό,τι θέλεις. Δεν τους έλειπε τίποτα. Το ίδιο συνέβαινε όλες τις ιστορικές περιόδους. Όταν ήσουν με τον κατακτητή, όταν ήσουν με τα λοιπά, όλα δωρεάν. Όχι, είναι δύσκολο. Εγώ δεν λέω είναι εύκολο. Αυτά που λένε κάποιοι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι θυσία ζωής. Δεν ακολουθείς όμως ανθρώπους οι οποίοι απλώς σου πουλάνε αυτό που θέλουν να ακούσεις. Ακούς αυτούς που σου λένε δυσάρεστα πράγματα. Λοιπόν, στα χέρια μας είναι να αλλάξουμε την κοινωνία. Δύσκολα. Δεν αλλάζουν αλλάζοντας κυβερνήσεις, αλλά αλλάζοντας εμείς μέσα μας. Δηλαδή, σε όποιο κόμμα και να είσαι, γιατί μου λέγανε να φτιάξουμε ένα κόμμα, λέει, να μπείτε αρχικός κύριε Δανέζη, θα είμαστε όλοι εμείς οι καλοί. Ποιοι είναι οι καλοί? Όταν κάνεις ένα κόμμα, το κάνουν όλοι για να είμαστε οι καλοί και να αλλάξουμε τον κόσμο. Και εμείς τα νιάτα μας θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Το πετύχαμε? Γιατί δεν το πετύχαμε? Εγώ στον χωριό μου και θα πεθάνω με αυτή την αγωνία. Τουλάχιστον όμως εγώ θα προδώσω τα ιδανικά μου. Αυτά που αγωνίστηκα κάποτε. Δεν είναι εύκολο. Η γνώση δεν είναι ευτυχία. Πάντα. Η γνώση είναι δυστυχία τις περισσότερες φορές. Γιατί ξέρεις τι θα γίνει αύριο. Δεν ξέρουμε. Ξέρουμε ότι είναι η Συμφωνία της Μάλτας. Έχει ψάξει κανένα για τη Συμφωνία της Μάλτας? Έχουν γράψει οι μεγάλες εφημερίδες τότε, τα Νέα, το Βήμα, η Καθημερινή, άρθρα ολόκληρα, ποιος τα διάβαζε? Μα λέει, δεν υπάρχει. Αφού είναι κανονισμένα. Τα έχω δημοσιεύσει κι εγώ. Εγώ τα πήρα από τις μεγάλες εφημερίδες. Αλλά έχω αρχείο, δεν ξεχνάω. Άρα, να μην ξεχνάμε. Να είμαστε δυνατοί. Να μην εγκαταλείπει τον αγώνα. Και δυστυχώς, η ζωή μας ήταν δύσκολη. Έχεις πει ότι αυτό το νέο φέρνει μία ανατροπή πρωτίστως πολιτισμική, νέα ρεύματα.
σε αυτά τα νέα ρεύματα και μέσα από την τεχνολογική επανάσταση, ποια πιστεύεις ότι θα είναι τα νέα αμφίρροπα και τα νέα διλήμματα στις κοινωνίες για να πορευτούν? Λες ένα άλλο πολιτισμικό πρότυπο. Άρα να αλλάξει η ίδια η αντίληψη της καθημερινότητάς μας. Λοιπόν, αυτό λες στην ουσία. Μα πάντοτε νομίζω ότι 35 χρόνια τώρα μιλάω για τις σχέσεις επιστήμης με την καθημερινότητα του ανθρώπου. Διότι αν δεν συνδέσουν οι επιστήμονες τα επιτεύγματα της επιστήμης με την καθημερινότητα του πολίτη, δεν χρειάζεται επιστήμη. Είπαμε, πίσω από κάθε πρόβλημα είναι ο άνθρωπος. Άρα δεν κατάλαβα, εγώ κάνω δηλαδή papers και προσπαθώ να καταλάβω το σύμπαν και τα λοιπά για να γίνω καθηγητής ή να πάρω προγράμματα ή να αυξηθεί ο μισθός μου. Το θέλω και αυτό βέβαια, δεν είπα εγώ όχι. Αλλά άλλος ο στόχος μου. Δεν είναι επάγγελμα η έρευνα και η επιστήμη. Είναι και επάγγελμα. Δεν είναι επάγγελμα όμως. Όταν έρθει στο δρόμο να διαλέξω, διαλέγω την επιστήμη. Τι δεν καταλαβαίνουμε? Δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτοί οι οποίοι αγωνίζονται για να αλλάξει τον κόσμο πάντοτε είναι δυστυχισμένοι? Αυτοί δεν διώχτηκαν πάντοτε? Δοξάζουμε τους φιλοσόφους στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία κτλ. Πέθανε κανένα στο κρεβάτι του? Ή όλοι δολοφονήθηκαν, εξορίστηκαν, δηλητηριάστηκαν κτλ. Υπάρχει κάποιος ο οποίος έζησε? Άρα λοιπόν και εγώ θα πρέπει οι επιστήμονες, αφού βγάζουν το λογίδριό τους, σε λίγους μήνες να μπουν στα ψηφοδέλτια ενός κόμματος για να πάρουν ένα καλό επιστημίστιο. Όχι. Την επιστήμη είναι μόνη. Ορκιστήκαμε οι επιστήμονες όταν πήραμε το πτυχίο μας. Οι όρκοι πρέπει να τηρούνται. Όπως και οι πολίτες. Ξέρουν ότι αυτό που κάνουν δεν είναι σωστό. Οι εξουσίες, στο όνομά τους, κάνουν ό,τι κάνουν. Γιατί εκείνοι τους επέλεξαν. Δεν μιλάω τοπικά και τα λοιπά, μιλάω γενικότερα. Τι δεν ξέρουμε? Είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Τα όπλα και τον τρόπο που αντιστεκόμαστε τον προσαρμόζουμε στις συνθήκες. Αν δεν μπορούμε να δώσουμε στο πεζοδρόμιο αγώνα να μαζευτούμε 100.000 γιατί θα μας καθαρίσουνε, δεν πειράζει. Ξέρουμε και το Αντάρτικο. Ποιο είναι το Αντάρτικο? Το Αντάρτικο, για την άποψή μου, το επιστήμονα είναι να κάνω αυτό που κάνω εγώ. Ξέρω τι σημαίνει. Το Αντάρτικο για κάπου άλλο είναι κάτι άλλο. Όχι όμως στην πεδιάδα να δώσουμε αγώνα, γιατί ακόμα δεν είμαστε δυνατοί. Κουράγιο, δύναμη. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Αυτό να καταλάβουμε. Τα δύο χρόνια της πανδημίας, ναι, που είμαστε δυστυχισμένοι, να καταλάβουμε γιατί είμαστε δυστυχισμένοι. Είμαστε δυστυχισμένοι όχι για αυτούς τους λόγους τώρα σαγλαμάδες που λέμε, γιατί δεν μπορούσαμε να είμαστε μαζί με τους ανθρώπους που αγαπάμε. Να τον αγκαλιάσω, να τον φιλήσω, να του πω πώς τον αγαπάω. Μας λείπουν οι άνθρωποι. Λέω πολλές φορές όταν πηγαίνω να κάνω διαλέξεις, α, λέει δάσκαλε, να έρθει να μας μιλήσει, και λέω, αφού μου λέτε αυτά που μου λέτε, θα σας στείλω την άλλη φορά ένα CD με τη διάλεξη. Θα το βάλετε, θα βλέπετε το Δανέζι σε μια μεγάλη οθόνη. Όχι, λέει, είναι άλλο δάσκαλε να είσαι εσύ εδώ. Δηλαδή, αυτό που μετράει είναι οι σχέσεις των ανθρώπων. Να είμαστε κοντά. Εγώ δεν μιλάω τώρα, εγώ μιλάω στο φίλο μου το Σαχίνι. Μιλάω διαφορετικά. Επικοινωνούμε με άλλους τρόπους. Πες μου, σε παρακαλώ πολύ, να φύγω λίγο από αυτό το πεδίο. Οδεύουμε προς το τέλος και δεν έχω συχνά πυκνά την ευκαιρία να είμαστε έτσι από κοντά. Είδες από την τηλεόραση, δεν μπορούμε να τα πούμε, γιατί δεν ευριάζουμε πολύ από την τηλεόραση. Ηλεκτρονικά. Έχεις πει παλιά ότι αυτός ο κόσμος, και δεν είναι δικός, ο μικρός αλλά και μεγάλος, από την ασημαντότητα στο άπειρο, σου θυμίζω, δικές σου ατάκες είναι αυτές, και από την αρμονία της ατέλειας του σύμπαντος στον άνθρωπο με λειτουργίες σύμπαντος. Ναι. Έχει αντίληψη ο άνθρωπος ότι η λειτουργία του είναι ένα σύμπαν? Όχι, δεν έχει αντίληψη, γι' αυτό εδώ και 30 χρόνια, μέσα σε 500-600 διαλέξεις, είναι ανεβασμένες, λέω, κάνω, με βρίζουν, τους βρίζω κτλ. Κτλ. Προσπαθώ όσο μπορώ, γιατί και εγώ δεν έχω δυνατότητες αυτές που έχω, τέλος πάντων, να γίνει κατανοητό αυτό που λέω. Πολύ ωραίο αυτό, εγώ το είπα. Εσύ το είπες. Πολύ ωραίο. Δεν ξέρω που το έχω διαβάσει και το είπα. Αυτό δεν κάνουμε και προσπαθούμε.
Οι άνθρωποι αυτοί μας ακούνε. Δεν ταλαιπωρούνται τη στιγμή αυτή. Αντιστέκονται. Μου θυμίζει την εποχή της δικτατορίας που ακούμε Deutsche Welle. Κρυφά. Και μετά όταν βγαίναμε και λέγαμε μερικά πράγματα Deutsche Welle, μας βρίζαν κάποιοι. Και τώρα αυτοί που ακούν αυτά που λέω εγώ και θα πάνε να τα πούν, θα τους βρίσουνε. Δεν είναι αυτό ένας τρόπος αντίδρασης, αντίστασης? Να μην έχουν την αίσθηση του ψεκασμένου και όλα αυτά πράγματα. Να αρνούνται να τους φοβίζουνε. Όποιος δεν φοβάται το θάνατο, είναι τρομοκράτης. Είναι ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος στην κοινωνία που ζούμε. Έριχ Φρόμ. Πού είσαι, ρε Έριχ Φρόμ? Δεν τον βρίσκω τον Έριχ Φρόμ. Να, τον βρήκα. Ούτε το βρήκα, ούτε το βρήκα, ούτε τίποτα. Δεν ξέρω πού είναι. Το είχα ετοιμάσει να σου το πω, αλλά δεν το... Ανάτο. Η κοινωνία μας, είπε ο Έριχ Φρόμ, αλλά δεν διαβάζουμε, το έχω πει χιλιάδες φορές, χρειάζεται ανθρώπους που πιστεύουν πως είναι ελεύθεροι. Πιστεύουν ότι είναι ελεύθεροι και ανεξάρτητοι, άσχετα αν εκτελούν πυθύνια όλα όσα οι άλλοι απαιτούν από αυτούς. Ανθρώπους που προσαρμόζονται δίχως αντίρρηση στον κοινωνικό μηχανισμό και κατευθύνονται χωρίς τη χρήση βίας. Ανθρώπους που άγονται και φέρονται χωρίς προσανατολισμό και στόχους. Και όλα αυτά υποτίθεται πως γίνονται για το καλό της κοινωνίας. Αυτό κάνουμε σήμερα που είπε ο Έριχ Φρόμ. Ας το πολεμήσουμε αυτό. Στην αναμέτρηση ενός ανθρώπινου βιοϋπολογιστή και της όποιας αυριανής επίτευξης τεχνητής νοημοσύνης, πού θα ποντάριζες? Εδώ πέρα γίνεται μια παρανόηση. Εγώ δεν είπα ποτέ, είπα ότι θα αλλάξει ο πολιτισμός και θα αλλάξουν όλα. Δεν είπα αν θα αλλάξει προς το καλό ή προς το κακό. Α! Είπα, α, θα αλλάξει οπωσδήποτε. Το αν θα αλλάξει προς το καλό ή προς το κακό είναι στο δικό μας χέρι. Αν επιτρέψουμε σε αυτούς που ποδηγετούν τις μηχανές να το κάνουν χωρίς κόστος, είμαστε τάξη της τύχης μας. Δεν με ενδιαφέρει και πολύ. Είμαστε, επιλέγουμε. Έτσι, ναι. Εγώ δεν είμαι εκείνος. Άμα θέλει ο κόσμος να καταστρέψει την ανθρωπότητα, θα την καταστρέψει. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι του κέρδους που λέω, δεν τον καταστρέφουνε. Γιατί αν τον καταστρέψουν, τότε καταστρέφουν αυτό που θέλουν εκείνοι να κυριαρχήσουν. Λοιπόν, να προσέχουμε στις επιλογές μας. Είπα, ξαναλέω και το τονίζω, δεν έχω πει ότι πάμε στο καλύτερο, είπα ότι θα αλλάξει ο κόσμος. Αν θα αλλάξει προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο, είναι δική μας ευθύνη. Εγώ τουλάχιστον θα πεθάνω και θα πω ότι μπορούσα έκανα. Ας το πούμε όλοι μας αυτό, ό,τι μπορούσαμε κάναμε. Μάνο Δανέζη, πριν τον επίλογο, θέλω να σε ρωτήσω, έχουμε αφήσει ένα υπόλοιπο από το πρώτο μέρος. Είπες ότι από την τρίτη στην τέταρτη βιομηχανική ή τεχνολογική επανάσταση, αναρωτήθηκες, έχει αλλάξει η ενέργεια, δηλαδή οι πρώτες ύλες ενέργειας? Είπες δεν έχει αλλάξει. Ωραία. Σε ρωτώ, αν δεν είναι ούτε η πυρηνική σύνταξη, τι είναι η νέα ενέργεια σε αυτό το νέο τελικό σου? Έχουμε είναι απάντηση. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ναι, αλλά όχι μέσω των σημερινών πράσινη τεχνολογικών... Πράσινη ανάπτυξη, θα μου πεις και εσύ, και πράσινη οικονομία. Εγώ και δεν πράσινη τέτοια, άλογα και... ξέρω αυτά τα πράγματα. Α. Εγώ λέω το εξής. Γιατί πάλι θα σε πάω στις οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς. Α. Όταν λέω είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα πρέπει να καταλάβω γιατί ζητάω τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν θα επιτρέψω ποτέ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να ξαναγίνουν ο βρόγχος στο λαιμό μου μέσω των ανθρώπων που θα τις εμπορευθούν, που θα τις χρησιμοποιήσουν με τον δικό τους τρόπο που δεν μου αρέσει καθόλου. Και ξαναλέω πάλι, δεν με πειράζουν οι ανεμογεννήτριες ή τα φωτοβολταϊκά σαν μηχανές. Με ενδιαφέρει αυτό που κρύβεται σε ανθρώπινο δυναμικό πίσω από αυτές. Και πού στοχεύει πίσω από αυτές. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα που εγώ μπορεί να έχω τις απόψεις μου, αλλά πρέπει να το συζητήσω μόλις, γιατί μπορεί να είναι και λάθος η απόψη μου. Εγώ δεν είμαι
καθοδηγητής γκουρού. Εγώ είμαι ένας δημοκρατικός πολίτης που θέλω να συζητάω με τους συμπολίτες μου όποια και είναι η άποψή τους. Να δίνω δικαίωμα στον άλλον να αποκτήσει γνώση μέσα από την επαφή του με τους άλλους ανθρώπους. Ξαναλέω όμως, κάποιοι έχουν μεγαλύτερες ευθύνες από την άλλη. Δεν είμαστε όλοι ίσοι ευθύνες. Λοιπόν, όποιος θέλει να πουλάει διανόηση, να παίρνει καλή σύνταξη, σαν και εμένα. Παίρνω 1.400. Καλή δεν είναι. Να έχω ένα καλό μισθό. Σε βάρος των εργαζομένων που σπάνε πέτρες στον δρόμο, εγώ έχω μεγαλύτερη ευθύνη από εκείνους. Να μπω μπροστά. Άρα λοιπόν δεν έχουμε όλη την ίδια ευθύνη. Όταν ένας συμπολίτης μου δεν γνωρίζει την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτός ο οποίος ξέρει να διαβάζει αγγλικά και γαλλικά και να ψάχνει το ίντερνετ γιατί του μάθανε με τα λεφτά αυτού που σπάγε πέτρες. Αυτός έχει υποχρέωση να τα διαβάσει, να τα μεταφράσει, να τα διαβάσει, να τα καταλάβει, να τα συζητήσει και να τα μεταφέρει απλά στους συμπολίτες του. Για να μπορέσουν και εκεί να εκφράσουν μία άποψη και να, τελευταίο να σας πω ότι εγώ τους πιο σοφούς ανθρώπους, γιατί δεν το λέω έτσι φιλοσοφικά, που έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα, δεν είναι στα πανεπιστήμια, είναι και στα πανεπιστήμια η δάσκαλή μου, αλλά είναι πάνω στον Όλυμπο, ξέρεις εκεί στη Ραψάνη που είναι το σπίτι του πεθερού μου, όταν περπατάω πάνω στον Όλυμπο και βρίσκω με 3 κατσικάκια, 10 εκεί πέρα κτηνοτρόφους κτλ. Και με καθίσουν κάτω που δεν έχουν πάει από σχολείο και δεν έχουν κατέβει μέχρι τη Λάρισα, έτσι κάτω, και μου λένε πράγματα και λέω, ανοίγει ο ουρανός και τους τα λέει. Μ' αφήνουν άναυδο. Θα θεωρούσα ότι έχουν διαβάσει όλους τους φιλοσόφους και μου τα λένε. Άρα αυτό που λέω ο λόγιος, ο διανοητής και τα λοιπά, δεν είναι αυτός ο οποίος έχει διπλώματα και παπλώματα, αλλά αυτός ο οποίος αισθάνεται πράγματα. Και εγώ θέλω να έχω ανθρώπους δίπλα μου, τότε είμαι ευτυχισμένος, που αγαπάνε, που θέλω να τους αγαπάω, που ξέρω θα τους συντρέξω στη δύσκολη στιγμή, γιατί και εγώ θέλω να μου συντρέξουν, γιατί και εγώ πέρασα τα χρόνια μου. Θέλω να σε ρωτήσω και όλη αυτή η συζήτηση, γιατί πολλοί μου στείλαν μηνύματα. Μα ρώτησε τον, δεν μπορεί να μην το ρωτήσει. Εδώ γίνεται συζήτηση από διαστημικές υπηρεσίες και διαγωνισμός. Ποιος θα πάει να κάνει μια αποικία στον Άρη, ποιος θα πάει να κάνει μια αποικία στη Σελήνη, πώς θέλουν φυτά, πώς θέλουν... Όλα αυτά δεν λένε τίποτα για σένα. Λένε πολλά, τα οποία προς στιγμήν σε αυτή τη μεγάλη αλλαγή που γίνεται μου λένε τίποτα. Γιατί δεν έχω ενημερώσει τον κόσμο, το έχω ενημερώσει γιατί έχω κάνει επανειλημμένες διαλέξεις μεγάλες, έχω γράψει κτλ. Όταν σας λένε να πάμε στο διάστημα κτλ. Τι, για ποιο λόγο πάμε, για να μάθουμε τα μυστικά του σύμπαντος. Όχι. Γιατί εδώ πέρα σε κάθε αστεροειδή ξέρουμε ποιες πλουτοπαραγωγικές πηγές υπάρχουν. Και όταν θέλουμε να κάνουμε αποικίες στη Σελήνη, τον Άρη και τα λοιπά, στους πλανήτες τους και τα λοιπά, είναι γιατί εκεί πέρα υπάρχει μικρότερη βαρύτητα και μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα προϊόντα που θα παίρνουμε από τους αστεροειδείς για εμπορικούς λόγους πάμε. Στο έχει πει κανένας αυτό? Όχι. Τώρα... Όταν θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο, θα λέμε αλήθειες. Αλλά για να μην γινόμαστε παραμυθολόγοι και σεναριολόγοι, αυτά που λέμε θα πρέπει να κρατάμε την επιστημονική διοντολογία. Η επιστημονική διοντολογία λέει το εξής. Θα παίρνω τα papers, πειράματα, εκθέσεις του τι γίνεται κτλ. Επίσημες και αυτές, αντί να τις κρατάω για να τις λέω στις διαλέξεις που δεν καταλαβαίνει κανένας τι λέω, θα τις πω στον κόσμο. Άρα, το διάστημα, το μελετάμε το κοντιζόμενό μας διάστημα για να παίρνουμε πλουτοπαραγωγικές πηγές που στερεύουν στη γη. Σπάνιες γης, σπάνιες και τα λοιπά. Γης. Μπράβο, και τώρα μην καθίσω. Τα έχω γράψει και τα έχω πει όταν μιλάω για το πλανητικό σύστημα. Γι' αυτό θέλουμε να κάνουμε αποικία στο διάστημα. Θα κάνουμε ένα εργοστάσιο. Εκεί πέρα θα πηγαίνουν 1.000.000 τόνους χώμα από τους αστεροειδείς. Εκεί η βαρύτητα είναι πολύ μικρή. Άρα η ενέργεια που θα σπαταλιέται είναι ελαχιστότατη. Θα παίρνω το τελικό προϊόν από 1.000 τόνους που θα είναι 100 κιλά. Θα το βάζω σε ένα διαστημόπλαιο και το στέλνω στη γη. Γιατί στη γη δεν μπορώ να στείλω 3.000 τόνους χώμα,
για να την επεξεργαστώ εκεί στη γη. Ας τα αφήσουμε τώρα αυτά τα εξυπνάκικα. Όχι ότι δεν είναι καλό, το θέλω κι εγώ. Θέλω και τις σπάνιες γέρες από τις αστεροειδείς και όλα αυτά τα πράγματα. Να λέω όμως γιατί το θέλουμε. Η γνώση μας επεκτείνεται, η τεχνολογία μας, όλα αυτά καλά. Και εγώ συμφωνώ. Αλλά ο άνθρωπος είναι από πίσω. Μάνο Δανέζη, θέλω να σε ευχαριστήσω για μια φορά. Εγώ ευχαριστώ ακόμη πάρα πολύ για την παρουσία. Είχαμε καιρό να τα πούμε από κοντά. Και πάρα πολλά μηνύματα εδώ. Θα, θα μπορούσαμε να πάμε μέχρι πρωίας, αλλά δεν θα σου το κάνω αυτό. Όχι, λοιπόν, πρέπει να πάρω τα φάρμακά μου για τα βραδινά. Θέλω να σας ευχαριστήσω και εσάς. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ταλαιπωρήσαμε τον κόσμο. Καθόλου δεν τον ταλαιπωρήσαμε. Εδώ μου λένε κι άλλο, αλλά δεν είναι έτσι. Τον ταλαιπώρησα. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. Να είστε καλά όλοι.